черные, очень дивные, очень страстные и прекрасные. Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Тебе нужно. Так, тоση ώρα μιλάμε και χαμηλωμένα από εδώ μέσα το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλημέρα. Τόση ώρα τα λέμε. Τρίτη φορά. Ναι, το είδα, το κατάλαβα τώρα. Είχα χαμηλωμένο και το μικρόφωνο. Κώστας Αποστόλης από εδώ, ο κολλητός μου. Να το δείξω και αυτόν το Τσερνομπιλάιτ. Τρίτη φορά. Εντάξει, θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά είναι σπασμένο το τέτοιο. Τώρα θα το κάνω load. Δεν κάθομαι να το ξαναδραπετεύσω. Ήταν πολύ εύκολη η αποστολή. Πολύ καλά με στόχο. I'm your mother. Γεια σου, I'm your mother. Δεν κοιτάω εγώ το. Βλέπεις το chat, τότε. Chat, ναι, ναι. Αυτά τα ρώσικα παιδιά, τα παιχνίδια. Ένα μεταξύ είναι η φάση που το έκανα και τους αγγλικούς τους υπότιτλους. Με αγγλικό σπικάζ. Παράτα το ρεσί, το κολοπέχνιδο. Να σου πω πάνω σε αυτό. Παιδιά, το τόπα. Είναι σε φάση σε ρουφάει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι χάλια, αλλά είναι το story και είναι το vibe του μετρό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Το τελευταίο δεν το έχω τερματίσει. Είναι τις επόμενες μέρες. Σου ρουφάει την ψυχή, ακριβώς. Ναι, μπαίνεις μέσα και δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Ναι. Ενώ ρε παιδί μου δεν με ικανοποιεί το παιχνίδι. Δηλαδή. Ναι, μεταξύ, ναι. Έχει αυτό που πρέπει να φτιάξει την ψυχολογία του σπικτός και αυτά. Και είναι όλοι τόσο τοξικοί και τόσο κολοχαρακτήρες. Δηλαδή, πάντα κάποιος. Ο ένας με την κοπάνισε χθες. Μου λέει που τα παρατάω, φεύγω. Και λέω. Σου πω αυτό το παιχνίδι survival που έχουν τόσα mechanics που πρέπει να τους ταΐσεις, να τους. Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά νομίζω το έχουν μόνο και μόνο για να το έχουν. Δηλαδή, αυτό, ναι. Είναι λίγο σπαστικό, ρε. Δεν είναι. Γενικά από ό,τι είδα τα reviews και λίγο που είδα και εσένα να το παίρνεις, είναι ένα συνοθήλευμα παιχνιδιών, mechanics, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή είναι παιχνίδι που αν σ' αρέσει τέτοιου είδους, δηλαδή με base management, resources και όλα αυτά, το παίζεις. Αλλά όλα τα άλλα δεν είναι. Δηλαδή τα stealth και αυτά, θα το πιάσει, θα σε δει όλα σου. Είναι από πίσω. Είναι από πίσω. Υπάρχει περίπτωση. Είμαι μακριά, φοράω ειδική στολή για να μην με βλέπουν, αλλά. Νομίζω ότι. Να το κατευθείαν. Είναι ναι, κάνε stealth. Αφού είναι broken, κάνε stealth. Και όλοι το λένε. Δεν θέλω να του σκοτώσω. Το mechanic είναι broken. Και δεν είναι σαν το Far Cry που μπορείς το να τον κάνει distracted. Πρέπει να βγαίνει το 6, ε. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Είναι υπερπαιχνιδάρα το 6. Το 6, θα δω μήπως μου το δώσω να το παίξω, να το στριμάρω. Ναι, και δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε και παρέα. Όπως είναι στο PlayStation να το παίξω. Γιατί το PC θα το έχω καλώς, δεν υπάρχει. Θα το PC ρε εσύ πραγματικά. Εν τω μεταξύ μου αρέσει, έχω το target πάνω, δεν πρόκειται να πετύχω ποτέ. Λεφτά δεν πρόκειται να μαζέψω έτσι όπως είμαι. Ο κόσμος είναι για κοπές εδώ, τα παιδιά της εμπίθεση. Θα βολέψουμε, όλα θα γίνει.
Είναι ψυχοφθόρο το τέτοιο. Άντε πάμε πάλι. Θα το κάνω ένα τελευταίο λόγο. Δεν σκοτώ. Βρασκιά. Θέλω. Είναι. Είναι το μίσο. Ναι, τώρα δεν μπορώ να κάνω skip κάποια πράγματα ωραία που περιμένεις. Δηλαδή είναι. Επαναλαμβάνω ξανά και ξανά όλα. Δηλαδή τα ακούς 25 φορές όλα. Ακούς ήχο. Ακούς ήχο, εντάξει. Μέχρι να σηκωθεί να μπορέσει να κάνω escape και load. Right. Столько лет в зоне, и все, чем таракан может похвастаться, это два комплекта офицерской формы. Будь осторожен, Игорь. Не угоди в пасть крысам. Ναι, το ξέρω. Κι εγώ κάνα δύο φορές πετύχει και το παρακολούθησα σε άλλα παιδιά, το χάρηκα πάρα πολύ. Κλασικά, εδώ ωραία. Και σε αυτό έχει κανένα 2-3 χαζάκι και πεταγόμουν σαν να υπάρχει αύριο. Ή τζαμπσκιά, αλλά είναι ωραίο. Δεν είναι τόσο αειδιαστικό σαν το 7. Δεν είναι. Δεν το έχω. Το 7 μόνο σε VR. Το δοκίμασα σε VR. Δεν είναι ειδιαστικό το 8. Είναι. Εντάξει, έχει κουβαλίκου. Σου λέω, το δοκίμασα. Μ' αρέσουν αυτά, αλλά το δοκίμασα σε VR και ήταν. Σου φέρω και το Switch καμιά μέρα. Να παίξουμε το Zelda. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει. Zelda, όχι. Τελευταίο Zelda που είχα παίξει είναι το Twilight που μου είχες δώσει. Πολύ ωραίο για streaming, αλλά αν έχεις παίξει το Phoenix Rising, βαριάς το ξανακάνεις. Το Phoenix Rising μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι καλύτερο από το Zelda, αλλά αν έχεις παίξει πρώτα αυτό όπως εδώ, την πατάς γιατί το Zelda είναι μια από τα ίδια. Δες τώρα γλιτσάκι, δεύτερη φορά. Λοιπόν, αν είσαι τυχερός... Βασικά θα τον σκοτώσω με το κυκλίρο... Έχεις για να τον κάνεις distract. Όχι, δεν κάνει τέτοιο distract. Το τι σου έχεις τέτοιο. Ίσως να είναι skill που το αποκτάω μετά, αλλά... Τώρα με βλέπουν και οι δύο. Άντε γάμο, το πάλι πατήσαμε. Πάρα το μέσα είναι. Τι λες τώρα, φεύγω. Έχω κολλήσει τα δέντρα, μαλακά, δεν βλέπω. Ωραία, δεν σε πέτυχε κανείς. Είναι δύο. Τι είναι δύο. Πήρε δύο κι αυτός. Δεν σου βλέπω, ρε μαλακά. Είναι φωτορεαλιστικό, αλλά δεν σου βλέπεις. Κινούνται σαν τους νίτζα. Καλά, ρε. Χρησιμοποιείς. Αυτό τι είναι. Shotgun. Shotgun γιατί τέτοιο range. Αυτός πήρεξε από όλο. Δεν πήρεξε. Πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Ράιφλ. Καλασνίκοφ. Δεν μ' αρέσει το ράφι, θέλει πολλές σφαίρες. Αυτά έχουν damage. Είναι τώρα άλλος ένας. Καλασνίκοφ. Απούντος. Α, πέλα κι εσύ. Για το μεταξύ νομίζω... Κλείσανε. Πήγαινε πίσω. Κι αυτός κόλλησε. Ναι, πήγαινε. Σέχασε, πήγαινε πίσω. Αυτός με είδε. Μαλάκα, λες και πετάει ρουκέτες είναι. Ναι, όλοι έχουν shotgun για κάποιο λόγο. Και είναι πολύ τάμας. Κάνε stream το stalker όταν βγει. Εκείνο παιχνιδάρα. Αυτό αν είναι τόσο καλό όσο ήταν το προηγούμενο. Έχουν και πράγμα αυτοί τώρα, όχι μαλακίες. Αυτοί έχουν πραγμάτια. Τώρα γιατί όλοι οι youtuber έχουν και streamer έχουν τρελαθεί με το Kotor. Το? Το Kotor. Τι είναι το Kotor? Πόσο πίσω έχουμε. Είναι παλιό παιχνίδι, πάρα πολύ παλιό. Το με Jedi και τέτοια. Star Wars είναι. Ίσως γιατί το φτιάξα και... Το έχω δει σε YouTube, ναι όντως. Ναι, είναι φοβερό RPG. Το έχω δει όταν κάνουν, πώς θα λένε, reviews, ποντική και πληκτρολόγια τώρα σε κάποιους. Το χρησιμοποιούν σαν δείγμα. Λένε ότι το κάνω remaster, γι' αυτό μάλλον. Παίζουν το παλιό. Δω. Παίζουν το παλιό για να ξαναπαίξουν το καινούριο, να πούμε δύο φορές. Και είμαστε εδώ τώρα όπως βλέπεις και τι κάνω, μαζεύω μανιτάρια και χόρτα και ό,τι και να φτιάξεις χρειάζεται μανιτάρια. Δεν θέλει κάτι άλλο, αυτό το χαζό, θέλω να φτιάξω πυρηνικό αντιδραστήριο με μανιτάρια και με χόρτα θα το φτιάξω. Αυτό, ναι, αυτό είναι λίγο το mechanic, είναι λίγο, τι είναι αυτό, πώς είναι αυτή μέσα και στο πετάει δίπλα τη σούπα τώρα, δεν την πήρες. Την πήρα ρε μέσα μου, είναι. Αυτό είναι το τσουκάλι, το τέτοιο. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μη σαγωνιά. Ο χάρτης θυμίζει, τι θυμίζει, ο χάρτης θυμίζει. Πολύ του Kojima είναι το τέτοιο που θυμίζει το... Death Stranding.
Solid Snake. Το Solid Snake, το, αλλά το και ο Χάρτης. Το 5. Και στο ότι πάνε πάρα πολύ. Αλλά είναι χάλια όλες οι υλοποιήσεις. Τώρα εδώ σου λέει δεν πας αρχιδά και κάνει τον κύκλο. Είσαι από 5. Σου λέει εδώ έχει ραδιενέργεια, γιο δεν πάμε. Πήγαινε από το δρόμο. Εντάξει, θα πάω από το δρόμο. Α, μανιτάρια. Εν τω μεταξύ εγώ περπατάω και μαζεύω και μανιτάρια. Το Rage το 2 είναι καλό για στρίμ. Α, πάλι ένα χορτάρι. Αλλά είναι καλό. Το βγάλεις γούστα. Θα βγάλω γούστα ή ψυχή. Σε το Doom. Εδώ πάντως βγάζω ψυχή είναι η αλήθεια. Ναι, εκεί έχει συνέχεια παντού κρυπάκια να τα σκοτώ. Και να χαιρέσει. Επίσης, μου φαίνεται, δεν μπορώ να σκαρφαλώσω πουθενά. Σου φάει την ψυχή. Παλιώνεστε. Καλησπέρα σου μπήκατε τώρα. Είμαι ο Κώστας, εμένα με ξέρετε, είναι ο καλλιτός μου Αποστόλης. Ήρθαμε να δει και αυτός το θαύμα μηχανικής από εδώ. Εν τω μεταξύ όλοι λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι είναι χάλια, είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Αλλά το παίζουν γιατί σου ρουφάει την ψυχή. Ναι. Κοίτα, αυτό είναι πετυχημένο. Και για τα... Ω, είναι και τρεις παναθεμάτι. Έχεις το Far Cry να τους... ...τακάρεις. Πόσο broken είναι, πώς μπορεί να σε δει εκεί. Με είδε ρε μαλακά, αντιγαμηθείτε. Stealth είναι broken ρε. Δεν έχει stealth. Ναι, δεν μπορείς να κρυφθεί πουθενά. Τώρα με κυνηγάνε. Από κάπου πρέπει να μπω εγώ. Από εδώ. Άρα πιο πέρα παίξεις. Τώρα, sorry παιδιά, παίζουμε άλλο παιχνίδι και... Όχι, κάνε με. Ούτως ή άλλως μου αρέσουν οι προτάσεις. Βαμπύρ. Στο έχω πει δικαιώμα. Το έχω εγκαταστήσει ρε. Παίξ το. Βαμπύρ. Τα ακούς, hard bass. Τα ακούς. Double A βέβαια. Νάντος. Αυτός είναι ο Γευγένη. Πολύ ωραίο narrative, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έχει ωραία choices. Έχει ωραία choices. Μπορείς να χαμίσεις το παιχνίδι, βέβαια. Δεν το έπαιξα καλό και τα πιέλησα όλα. Δεν πρέπει να είσαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Και το μεταξύ σημαίνει να κρύβεται, γιατί δεν κάνει καλή επαφή αυτό. Θα τα ρώσικα. Δεν πειράζει. Θα ακούσω ένα από την κάλεση. Θα τα ρώσικα. Ή μόνο εγώ το ακούσα εδώ. Τα ακουστικά που πήρα έχουν δική USB. Έχουν USB. Τώρα δεν μπορώ να βάλω USB γιατί τα έχω από την κάρτα. Αλλά αν έφερα τα δικά μου. Τώρα χάνω το τέτοιο. Σε εσένα ακούγεται για να κάτσω να δω. Ναι, κανονικά. Πάρε αυτά, ρε. Σε εσένα ακούγεται κανονικά. Όχι, ακούω το κανονικά. Θα απολαύσω την εμπειρία. Γεια, καλησπέρα, καλημέρα. Όλη την εμπειρία. Просто отдай его мне, и все на этом. Семена? Два, три, четыре, пять. Четыре, драть, махайся, ручка. Ты алфавита. Вдруг зайчишка выбегает, и в охотника стреляет. И на спускаха. Бэнг, бэнг. А и на славу шпац. Охотник мой. Классика. Он пополз тогда домой. Авгений. Это мы так все Олины Евгений, эти. Помоги мне, друг. Татьяну? О, όλους όμως του λένε Γευγένη, δεν υπάρχει άλλο όνομα στους traders. Κανένας δεν το έχει επισημάνει αυτό. Ίδια φωτογραφία. Είναι ο ίδιος σε όλες τις διαφορετικές θάσεις. Μπράτβα, forever. Ένας έχει πρίπια, ο άλλος έχει μπράτβα. Μπράτβα. Για το. Δες το, τι όμορφο. Ωπ, μανιτάρι, το θέλουμε αυτό. Μανιτάρια, μανικά. Τι είναι εκεί κάτω, χαρτί είναι αυτό. Έλα τώρα. Μυστικό. Γευγένη, come see me. Να το βρήκε. Άντε ρε. Το πήρες. Κάνει τίποτα, δεν ξέρω. Κάνεις copy. Copy paste. Το κράτησε μέσα στο αρχείο του. Στο σκληρό που δεν θα καεί, φαντάζομαι. Σαν αμάκρυνη απόσταση νομίζω, ε. Τι έχουμε εδώ πάνω, εδώ κάνω έχει κάτι. Το σύμπαν διαστέλλεται όσο προχωράς. Τι είναι εδώ πάνω, το τετράγωνο, τι κοινό είναι. Κάνα τέτοιο. Έπαιξα πρόσφατα παιδιά το άσχετο εγώ τζαμπάρ από... Λέγε εσύ από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πήρα το μπάντλ που είχε για το Batman στο PlayStation, τα τρία παιχνίδια, και έπαιξα το πρώτο, δεν το είχα παίξει. Είχα παίξει πρώτα το Sin City.
το Gotham City, μετά το Gotham Knight, Arkham Knight, το Arkham City και το Arkham Knight, το την άλλη λέω, και το πρώτο το Arkham Asylum που είχα παίξει, πολύ ωραίο, μικρό βέβαια, στις μέρες το τερμάτισα, πολύ ωραίο. Πώς πας έτσι, πας πολύ γρήγορα. Αυτό σε πήρεξε το τυφακός είναι ότι να δεν σε πειράζει. Γι' αυτό, επειδή πας γρήγορα είναι τυφακός. Κοίτα, λέγανε ότι ο φωτορεαλισμός στο παιχνίδι αυτό είναι υπερβολικά καλός. Εντάξει, πόσα εκατομμύρια δεν θα πω καλός στο Kickstarter. Έχει πάρα πολύ καλό στήσιμο. Δηλαδή... Καλό είναι, εντάξει. Το Fallout έχει πολύ χειρότερο. Το Fallout είναι πολύ χειρότερο. Αν το Fallout είχε... Τέτοια γραφικά. Τέτοια γραφικά και το inventory του είναι ωραίο το Fallout. Τώρα εκεί έχει κάτι και εγώ πρέπει να πάω εκεί. Έσβησε η λάμπα. Και. Τρόμαξε. Αυτό τρόμαξε, όχι εγώ. Όχι εγώ. Δεν τρόμαξε. Τρόμαξε. Αυτό που όλοι έχουν spider sensing και βλέπουν πίσω από του τοίχου. Γενικά όλοι βλέπουν. Είναι. Assassin's Creed είναι αυτό. Sonar είναι, ναι. Ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν. Ναι, τι. Hallucination. Και σου κλείνει και ο φακός εντωμεταξύ. Τουλάχιστον στο μετρό. Χαλάει ο φακός, ρε παιδί μου. Βγάζει τη μάσα στην κουπαριά τσουκου τσουκου. Υπάρχει όντω αυτό, το φτιάνει. Εδώ, απλά για κάποιο λόγο έσβησε ο φακός, αλλά μπορώ να τον χρησιμοποιήσω. Τώρα κάποιο είναι εκεί μέσα, αλλά δεν μπορώ να πάω να τον βρω. Δεν υπάρχει πόρτα να τον βρω. Μέσα ή έξω. Μέσα στον τοίχο. Μπορεί να παίξω να κρέμεται στα κάκελα. Κανονικά. Λε. Δώσε... Κάπως δεν θα έπρεπε να μπορώ να μπω εδώ μέσα. Εδώ έχει πόρτα, αλλά πρέπει να το μετακινήσει αυτό. Δεν μετακινούνται αυτά, ρε. Είναι αυτά τα ωραία που δεν σε αφήνει να κάνει πολλά. Είναι, θυμίζει σε μερικά και Witcher είναι η πίστα έτσι για μένα που δεν μπορεί να πηδήξει. Witcher. Ωραίο το Witcher. Παιχνιδάρα. Παιχνίδαρο, όχι απλά παιχνίδαρο. 230 ώρες πριν από 2 χρόνια. Όλο το καλοκαίρι και το πέρασε. Το χάρηκα. Απλά εντάξει. Δηλαδή είναι όλα σφραγισμένα και για κάποιο λόγο. Τώρα αυτός... Τέλος πάντων, γάμα το, δεν κάθομαι άλλο. Αυτός εδώ είναι αλλούνταλού. Ωπ, τι έχουμε εδώ. Τώρα μου θύμισε λίγο Days Gone. Ένας είναι εδώ. Ένας είναι... Α, τώρα, καλά. Τώρα ξεκινάει το πάρτι, πρόσεξε να δεις. Και βρέχει. Τώρα, όταν βρέχει... Πέφτει τα διατένκια, όχι στην βροχή είναι. Όταν βρέχει βγαίνουν portals. Και πετάγονται τέρατα και θα βγει και ο Black Stalker από πουθενά και θα πει ήρθα κι εγώ και θα πεις εντάξει, okay, και τι να σε κάνω. Έχει νόημα όλο αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Από θα πεταχτεί, λέει όπ εδώ είμαι κι εγώ, τώρα θα δεις, κάτσε. Οπ. Δεν σου θυμίζω τους Dark Ones αυτοί. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι μετρό. Εν τω μεταξύ το combat, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι στο easy. Σε τι είναι. Στο normal. Α, normal, καλά. Συνήθως το normal είναι easy. Α, συνήθως, απλά θα μπορούσε να είναι και πιο easy. Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί κάνω κύκλους. Κάπως πρέπει να βγω, να πάω εκεί πέρα, σε αυτή την παπαριά. Πού πρέπει να πάω τώρα εγώ. Πού είναι ο χάρτης. Εδώ. Ωραία, ο δρόμος είναι κλειστός. Μάλιστα. Να πάω γύρω-γύρω. Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι πίστευα, δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί και να ισχύει, ότι θα έχει αυτό το κάρμα ρε παιδί μου, επειδή τους σκοτώνω όλους. Μία ώρα πήγε. Πίνας. Άσχετα. Δεν πυροβολάει, περιμένω να μιλήσω. Έλα ρε τώρα, άντε για... Πώς σε πυροβολάει, αν τρως Stagger. Ξέρω ότι τρώω. Πώς θα βαρέσεις. Τελειώσουν οι σφαίρες μάλλον. Μαντμούν. Πόσο κολοφορδία, Black Stalker. Α, βγήκε κι αυτός. Ναι.
Και λέει, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Πάω σε ένα quest και το κάνει και εδώ συνέχεια και είναι σπαστικό. Και λες, θα πάω stealth. Και που είσαι ήρεμος και πας να ξεβείς, βγαίνει μπροστά σου. Και τον πυροβολάς αυτόν, ρε παιδί μου. Και τα έχουν όλοι και μαζεύονται όλοι. Και λες, χαμότο δηλαδή. Παιχνιδάρα, παιδιά, παιχνιδάρα, έχω τρελαθεί. Να σου πω κάτι. Είναι 30 ευρώ. Δεν θα τα άδεινα. Όχι, φυσικά. Το έχω πει και θα το λέω. Δεν θα τα άδεινα, δεν θα τα άδεινα. Είναι ωραίο. Αν ήταν 15 ευρώ, 20 ευρώ, πάξ. 20 ευρώ είναι αυτό. 20 ευρώ παιχνίδι είναι αυτό. Με τα 30 ευρώ αγοράζεις όλα τα μετρό και το χαίρεσαι. Αν πεις τώρα, γιατί έχεις άλλες προσφορές στο πίστο, 30 ευρώ αγοράζεις τα πάντα. Καλά, εντάξει, πέρα από αυτό. Πάρω το... Πρέπει να βάλω αυτά στην κάρτα. Ποιο? Πάρω επιτέλους... Το Darkest Dungeon. Δεν το είσαι αγοράσει ακόμα. Με όλα. Παιχνιδάρα είναι το αγαπημένο μου. Και το έχω και στο, το έχω στο PlayStation, το έχω και στο Vita, το έχω διαφορετό. Τη πάει γιατί όλοι πεθαίνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναγυρίσει από την αρχή, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόλι τη γύρω είναι η Τατιάνα Μαλίεβα. Όλα για αυτήν την Τατιάνα Μαλίεβα. Τατιάνα, ωραία, και το μάλλον. Τώρα κάνω να παίξω τα κουεστάκια λίγο και θα έρθει η μέρα που θα κάνω το τελικό ντου. Απλά λέω, μήπως έχει κανένα ρόλο αν τους πάω σε bad. Όλοι οι μισοί είναι σε bad. Γεια σου, Αμόργος. Είσαι αργός. Είμαι αργός. Είσαι αργός τώρα. Είμαι αργός γιατί να. Πω, αρχίζει τώρα να γκρινιάζει το φαΐ. Τι θα φας. Πάλι θα μας βγάζει. Τι θα φας. Είμαι ωραίος ακόμα. Δεν θα παραγγείλω. Έχετε εδώ κανένα σαν τζιτσάρι που γύρω. Πάμε να φάμε, να κάνουμε και τέτοιο stream. Έχεις την πάνω στο όνομα και στριμάρα. Θα το βάλουμε στο real life. Εγώ λέω να περιμένω να βγει ο Black Stalker από εδώ. Με Stalker, έτσι. Πώς σας έγινας. Τα γραφικά είναι καλά. Όχι, έχει καλά γραφικά. Και δεν το έχω, είναι στα high, δεν το έχω κάνει. Να το ζήκει. Όντως. Πού είσαι ρε μπρο? Δεν τον κάνεις down. Δεν έχει πως άκτη. Αυτό κάνει. Ναι, έρχεται και σου λέει γεια σου. Ξέρω ποιος είναι, αλλά θα το σπελάρω και δεν είναι ακόμα το σπελάρω. Είναι. Εν τω μεταξύ ξημέρωσε κιόλας. Πυροβολώντας τον κακό, γιατί δεν φοράω πιστόλι. Λοιπόν, κάτσε να το αρωματιστώ να μπούμε στο παιχνίδι. Είσαι εσύ από παράλληλο σύμπαν. Είσαι εσύ από το μέλλον. Γενικά, να σου πω, η φάση είναι ότι γίνονται πάρα πολλά. Είσαι σε ένα. Σε ένα πράγμα που ο χρόνος επαναλαμβάνεται, όπως έχω καταλάβει. Είσαι σε μια λούπα. Είσαι σε μια λούπα και είσαι σε μια κακή λούπα. Κλασική, κακιά λούπα. Στην οποία επαναλαμβάνονται όλα και ο σκοπός θα δει ποιο είναι, λογικά. Αλλά δεν έκανε και πολύ πράγμα αυτό το χιλ του, δηλαδή τρελό χιλ. Αυτό που βλέπεις αίματα παντού στην οθόνη, αυτό δεν το κατάλαβα. Πώς είναι... στο μάτσι χτύπησε και βλέπεις το αίμα. Είμαι τραυματισμένος, είμαι πληγωμένος. Είμαι ένα πληγωμένο περιστέρι αυτή τη στιγμή. Αν στήσω εγώ, εν τω μεταξύ δεν πρόσεξε τώρα σκηνικό. Εκεί απέντε χλαρά, εγώ άναψα φωτιά να κάνω barbecue. Δεν σε είδε κανείς. Μπορείς να βάλεις και χημικά μέσα. Τα πάντα όλα μπροστά βάζει. Βιτριόλι. Όχι τέτοια ρε. Σου δει κανένα bonus ή απλά είναι για χιπί. Για χιπί είναι bonus και bonus. Τι είσαι, Witcher. Τουλάχιστον δεν θα έχει αυτές τις κοκκινές βλακίες. Και κλασικά άμα πιεις έχει και σε, τέτοιο, πόσο σέιν είναι. Τι άλλο χωρίς λέει βότκα. Με το πιεις βότκα θα νιώσεις άνθρωπος. Δηλαδή τις σκοτώσεις όλες πίνεις λίγο βότκα. Σε χυλάρι βότκα. Όχι, σου φτιάχνει το μυαλό. Σου φτιάχνει το μυαλό η βότκα. Ρωσία είναι ρε. Τι θα ήθελες. Σκληροπυρηνικό. Ξέρεις ότι
Έχει τεράστια θνημότητα η Ρωσία από βότκα. Πεθαίνουμε. Και από σηκώτηκε και τρέξει, και τότε πίνει και μαλώνει και πεθαίνει. Βλέπεις τώρα, έφαγε mental crash σε φάση. Του σκοτώνει, νιώθει τύψη. Επειδή είσαι επιστήμονας, είσαι βουτυρόπεδο. Δεν τύψει, απλά κρασάρει το μυαλό σου. Και με όλα αυτά τα περίεργα που βλέπει ρε παιδί. Τώρα εγώ δεν βλέπω κανένα, αλλά αυτοί με βλέπουνε. Ναι, αυτό. Μάζεσαι. Πού μπήκε ρε μαλάκα, δεν είναι δυνατόν. Είμαι ο βασιλιάς του stealth. Όμως, σαν ένα άλλο παράλληλο σύμπαν κι αυτό. Σου δείχνει πάνω, α, σε 3 λεπτά θα σταματήσουν να σε ψάχνουν, σε είδε. Έχετε από εκεί. Τι σου πούντε. Μη σου πω ότι. Θεός! Θεός! Σφαίρες κάνεις craft ή τις παίρνεις? Και έχει και craft ευτυχώς. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Ωραίο stealth. Το καλύτερο stealth, δεν το καταλάβεις. Το καλύτερο stealth στο παιχνίδι. Παραπονιέσαι για τα mechanics, είναι ιδέα. Όχι. Δεν έχω βέβαια. Πάτε το καλαζινίκο. Δεν μ' αρέσει το Καλάζνικοφ. Τρώει τζάμπα σφαίρες, το καταλαβαίνεις. Είναι στο theme του παιχνιδιού, είσαι στη Ρωσία. Είναι καλό, αλλά τρώει τζάμπα σφαίρες. Από τι είναι αυτός? Σαν γιατί δεν έχω κάνει λεπτά ακόμα. Οκ, τι είναι αυτό? Φακός, γιατί δεν βλέπουμε αλλιώς. Ναι. Αλλά εντάξει, αλλιώς. Βάρα τα, χτύπα τα. Желаете им гости? Муху пригласил паук. Αυτό είναι ο ταρακάν. Αυτό είναι ο ταρακάνος. Δεν ξέρεις τι είναι. Других вокруг. А теперь закончи мой стишок или умри, муха. Раз, два, три, четыре, пять. Неправильно. Παόκ, πρυπάς για τιμιά γιάντρο! Δεν θυμάμαι ποια είναι η απάντηση. Πού είναι η μάσκα μου? Ταρακάν, είσαι μαλακάς. Σου δείχνω χημικά. Ναι. По лестнице поднимемся, увидишь ты тот час. Έλα, εντάξει. Καλό είναι. А вот тебе и вторая часть загадки. Вот я фиксу на это программа, я поеду, мы все нормально. Кто не клемено по тому? Зайчишка выбегает. А что? Выкинь так. Сирак. Шампин, хандера пир. Вайлд хандера пир. Охотник выбегает. Ответ неправильный. Ромга. Ну что ты уже мертв? Говнюк. Прохлади мне руки, это... Πίτερ! Σου πετάξε κάτι. Μαλά, είσαι να το κάνω και έτσι. Σικ. Τι. Ω, нет! Сказала муха, я с вами не пойду. Поднявшись этой лесенкой, я попаду в беду. Слушай стишок дальше. Пиф, пап, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Перемен. Умирает? Зайчик мой. Отлично! То есть неправильно. Но для паука отлично. Психопат. Опа. А, это не так. Манитаро супа. Παλαγιά. Πώς θα σαλταρισμένη την πάθες. Δεν είναι ποντικά για να τρώει. Ε, ναι. Δες πραμάτια κάτω. Τι θα φας? Τα μόνο που υπάρχουν βασικά. Όλα θα είναι τόσο ραδιενεργά. Τι έχει εδώ μέσα? Φακάω. Ζερσκή σεβρόνε. Δούμαιο, они мне подойдут. Еще кое-что. Мой компьютер. У меня там 10 гигабайт. Да, я вижу файдинг. Сейчас достраиваться там вала фасе пи. И что мне с ними делать? Умеешь Нортон Командер? Нортон Командер. Запусти программу «Крысиный король». Файлы заархивируются и загрузятся в облако. To the cloud. Вот эти the cloud мы все парна. Только это займет.
Христе, 10 гига, а поте? Да на это часы уйдут. Я куда 10 гига архия? Давай сожжем все к чертям и уберемся отсюда поскорее. Ладно, я попробую. Говори, что делать, таракан. Разблокируй компьютер и набери Rapping Death. Все капслоком. Это запустит скрытый батник. Господи, обожаю 90-е. Это, блин, огромная ошибка. Ладно, погнали. Пытай Викель чуть-чуть по кату, келей цифаки не кидали, мета фоль на фигу, а мистами. Похоже, чернобылит каким-то образом усиливает черного сталкера. Нар поручил ему защиту своих научных секретов. Καλό κόσμο να έρθει στο stream. Είπα τη δανά. Εγώ τι πατάω, εγώ πατάω την Άννα. Χριστίνα, δεν σε βλέπω. Ποιος με βλέπει? Χριστίνα. Α, μπήκαν τα παιδιά. Όχι, λέω, τους είπες να σε δει. Όχι ρε, δεν στριμαρώ. Ναι, ρε παιδί μου. Απ, να το παιδί. Το παιδί. Αυτά τι παίζει είναι, τι είναι. Πέρα τα είναι αυτά. Σάντου. Άντε ρε. Τι σου δίνουνε? Μανιτάρια. Αχλάδι ήταν εκείνο που είδα. Τι σου δίνει το σάντου αχλάδι? Αν και θα τα σάικο με τις κούκλες. Εν τω μεταξύ είναι τόσο τέτοιο που δεν βλέπεις κιόλας. Να τι σου γίνεται, αυτό είναι το κακό. Να είσαι εδώ. Μίλα στο chat. Πρέπει να σε πάρω για να κάνεις τα social εδώ πέρα. Σε μίλα φάση. Στο chat. Έχει η Δανάη, γεια σου Δανάη. Δεν ξέρω αν έχει. Πρέπει να έχεις λογαριασμό για να μιλήσεις. Φαντάζομαι. Να πάρει. Και να δεις, δουλεύει αλλά θα ανοίξει για να σε δει να παίρνει. Αλήθεια. Ναι. Στο μαγαζί. Στο γραφείο σου, ναι. Να σε ρωτήσω, έπα να σε ρωτήσω την αρχή. Τι πρέπει να κάνεις σε αυτήν την αποστολή? Τίποτα, εγώ το έκανα, απλά τώρα έκανα loot, αφού με ξέρεις τι είμαι. Τέλεια. Οπ. Χιλάρι, α ναι, μου πεις άλλο. Είναι άλλος, πέρα. Θα βγει. Υπάρχει κάποια λογική πίσω από τις κινήσεις του, ναι, βγαίνει από πίσω σου. Εντάξει, εγώ δεν θα πω, όχι. Έχω μια σφαίρα μόνο, μάλιστα, μάλιστα. Εδώ ο μάνατζερ. Να σου πάρω και ο μάνατζερ, αξίζει. Ω, μας βλέπει. Γεια σου, Δανάη. Πες ένα γεια, βρε. Γεια. Ένα shout-out στη Δανάη. Σουφλί δεν είναι τώρα. Στο γραφείο. Άμα Ζάς... θέλει να κάνει καμιά διαφήμιση εδώ το παιδί. Κάνα paid ad. Όντως πρέπει να είσαι τηλεοπτικός, πρέπει να σε πάρω για τέτοιο. Δεν πρέπει. Manager. Για manager. Νιώθω ότι χαραμίζεσαι και είσαι πολύ καλός γι' αυτό. Εγώ δεν μιλάω πολύ στα τέτοια. Ούτε εγώ μιλάω πολύ. Εγώ μιλάω όταν πεινάω. Εν τω μεταξύ είναι η πρώτη φορά που στριμάρουμε παρέα. Φυσικά. Πρώτη φορά έχουμε σπίτι σου. Στα τόσα χρόνια. Εδώ, στο σπίτι εδώ. Κάναμε ρόμπα. Όχι ρε, στο σπίτι εδώ. Ναι, βρε. Είχα έρθει στη Λίμνο 2 χρόνια πριν, δεν είχαμε κάνει stream, τότε δεν προλάβαμε. Και μετά τσεκάρουμε να δούμε αν έχουμε κανένα ερωτηματικό να πάμε. Δεν έπρεπε βαριέμαι να γράφω. Θα σε πάρω τίλ το απόγευμα, έχουν εξελίξει. Εξελίξει. Ευχάριστες. Α, γι' αυτό που με έλεγε. Ναι, ρε. Δεν το πούμε τώρα. Το κάνω. Α, θα το ανακοινώσω σε λίγες μέρες.
Θα το πούμε εδώ στο 3 live. Θα λοιπόν, πατάς. Αν όλα πάει καλά θα με βλέπετε και εμένα στο Twitch. Ναι. Παίξουμε ντοτίτσα, όταν το πει, θα κάνουμε στριμμάκι. Ντουετάκι, να σας απορτάρω. Ντοτίτσα. Μισή ώρα στριμμάμε, μπράβο. Τίποτα δεν κάνουμε, μισή ώρα δεν είναι. Μπαμ μπαμ βγήκε αυτή η αποστολή. Σου πω, ένα καλό stream θέλει ένα τετράωρο. Ένα τετράωρο που δεν το έχω, δυστυχώς. Ένα τετράωρο. Εντάξει, τώρα, αν το σπάσε 2-2 ώρα, δεν κάνεις ντοτίτσα. Και να σου πω θέλει μεγάλα και απογευματινά. Η καλύτερη ώρα είναι 8 με 12. Το βράδυ. Ναι. Ναι. Καλύτερη ώρα. Και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Ισχύει. Θα έχεις μεγάλο διαγωνισμό, αλλά θα έχεις και μεγάλο view pool. Ας το σταΐσω. Δεν θα σου δώσω ψίχουλα. Καλά. Εσύ φτιάχνεις μανιταρόσουπες και τους δίνεις ψωμιά. Εγώ είναι fundraiser, ρε. Είναι και καλά το... Α, έχει delay, ρε. Sorry, δεν έχει delay. Πώς delay έχει? Δεν έχει πολύ. Είναι instant. Όχι, είναι πολύ instant σχετικά. Το αν βλέπει το delay είναι πολύ μικρό. Γεια σου, Ντανάη. Πέρα βλέπεις τη γυναίκα, τι να κάνουμε, πρωινό stream. Και βλέπεις τώρα εκεί που πετάνε ελικόπτερα, ας πούμε όταν πάω να τους δώσω αποστολές μετά. Σου δείχνει που είναι... Ναι, πάντως η βάση του μου αρέσει περισσότερο από το... Α, ναι, αυτό που έστειλε. Η βάση του μου αρέσει περισσότερο από το Fallout, πολύ περισσότερο. Как дела, Игорь? Όλα καλά, Όλγα. До того, как приехать сюда, я помогала Greenpeace. Greenpeace, γι' αυτό καταδύσαμε. Πυροσβέστη είναι η Ειρήνη αυτή. Έτσι ήταν και αυτή. Τι τραβάνε και αυτή και κάτω. Εντάξει, τώρα δεν... Это менталитет холодной войны. Συναστιάζει κάναμε, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που λέει. Жаль, что я не смогла. Όπως μπορείτε, στείλτε, γιατί... Привет, Ольга. С радостью. Λοιπόν, test control organization. Εγώ λέω control. 6 more inventory slots. Το control. Отлично. Σου μεγαλώνει και γλάνει αυτά τα σκύλι, σου μεγαλώνει το inventory και τέτοια. Αλλά έχει ωραίο, είναι ωραίο το ότι έχει interaction, ρε παιδί μου. Με ναι, πας, και δεν σου λέει πήρε το σκύλ και μπορεί να το κάνει. Είναι RPG. Σου λέει, είναι RPG. Ναι, δεν είναι σκληρό RPG. Я думал, ты меня будешь учить правильно. Και τώρα σου λέει και καλά ότι άμα τα πακετάρεις πιο καλά και... Αυτά τα κάνεις στο Far Cry οριακά. Όχι τρέιν και τέτοια. Ты прощен. Тем не менее, у меня и правда припрятана пара любопытных приемчиков. Скажу честно, Игорь. Ты умеешь плакать? Я плачу внутри себя. У меня никаких чувств. Но ничего. Как сказал один мудрец, когда ученик... Та я хочу, что Xbox, но так пекс. Я. И вот первый секрет. В каком смысле? Беспорядок в голове ведет к беспорядку. Чем лучше ты организован, чем яснее твои мысли, чем чище разум, тем лучше ты можешь распределить. Και βλέπω τώρα εγώ πόσο οργανωμένο είναι το γραφείο μου. Καμιά, το χάος το ίδιο. Τέλειο είναι, Κώστα, τέλειο. Τέλεια χαοτικό. Εντάξει, αυτό ήταν και μας άνοιξε άλλα 6 σλότ. Ναι, έξω λέει ο άλλος. Τι? Τι λέει? Ω, πήγε καφέ. Πήγε καφέ με ποιον? Σε φίλους πέρα από εμάς. Το δεν είναι εδώ πήγε πλάκα, μου έλεισε ήταν και εδώ σε τώρα. Είναι στη Λάρισα. Πολλά καλά. Μα μαζεψώ. Ταρακάν, δες τον. Περίμενε. Ο Σαλεμένος σου βάζει... Κάτσε τώρα, τον έχει στη βάση. Και είναι και έξω και σου βάζει και... Ασύρματα ρε. Γιατί σου βάζει τότε τραπς? Γιατί το βάλε για άλλους και σου λέει πήγαινε στο κρυσφυγητό μου να δεις, ρε παιδί μου, ήταν... Σκληρός. Και με bad relationship μεταξύ μας. Ναι ρε, μισούνε. Άνηθο. Και ξέρεις, σκέφτομαι αν είναι όπως το αυτό. Πώς λέγονταν το άλλο, ρε. Που με το Ανδρομέδα το σκάφος. Το Normandy. Ποιο? Το Mass Effect. Mass Effect. Που άμα δεν έχεις καλά relationship με κάποιον, πέθανε στο τέλος. Φοβάμαι μήπως δεν έχω καλό relationship, ρε παιδί μου, και πεθάνω. Δηλαδή τόσο ηλίθι είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία. Νομίζω, δεν παίρνω και νομίζω ότι θα πεθάνω, απλά θα σου φύγουν. Και θα κλέσουν. Αντρόμετα, λένε καλό το. Όχι αντρόμετα, το Mass Effect. Λένε καλό το καινούργιο edition.
Έχουν βάλει και πράγματα από Mondors και τέτοια. Λίγο τα γραφικά είναι κάπως. Λίγο αλλαγμένα βέβαια. Βλέπεις, σου δίνει το Psych Pex Αδρεναλίνη. Εδώ, αυτό γαμάει. Τέσσερις γιους, παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα. Check, check now, εδώ, εδώ το παλικάρι. Το ξέρω. Πρέπει να το λέμε για να το ξεχνάμε. Ξέρεις, έχει πλάκα, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στο stream, ρε παιδί μου, και έχει πλάκα. Ξέρω, τρόπος. Είσαι μεγάλο stream και YouTube. Όχι, εντάξει, καμιά σχέση. Ή μου το λες, τώρα, όχι, όχι. Δεν καταλάβεις, θέλω να πω, ρε. Έλα καμά. Εννοώ ότι σε φάση... Ξέρεις, μου αρέσει η αντιδράση σου πως είσαι στο live, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι παρέα. Το πρώτη φορά βγαίνει εγώ live. Πρώτη φορά βγαίνει το σπίτι μου. Όχι. Αλλά ναι, έχει, είναι, είναι ενδιαφέρουσε. Να βάλω τίποτα να διακοσμήσω εδώ. Θα βάλω και με τηλεορασούλα. Στη μέση του δρόμου, στη μέση του δωματίου. Μέση, μέση του δρόμου θα τη βάλω. Τι θες, έχει μια πλάσμα TV. Έχει πλάσμα TV. Τι, το 90 TV θα βάλεις. 1992. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω είναι κάποια χρόνια μετά το τέτοιο. Α, κατευθείαν. Καμιά τριανταριά χρόνια νομίζω μετά το τέτοιο. Από το 16 νομίζω. Α, 16. Δεν δικαιολογείται η TV τότε. Δεν μπορώ να ανοίξω τηλεόραση, τι λέω, αυτά τα πράγματα είναι αυτά. Εγώ τώρα θέλω ένα θρόνο να βάλω. Θρόνο. Okay. Έχει ένα ωραίο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τα σχεμάτικς τα βρίσκεις έξω. Δες τώρα αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω ένα θρόνο να έχω, να κάθομαι, να ελέγχω τον κόσμο όλο γύρω μου. Κάνεις θρόνο, όχι, herbs, μία φορά, ε. Mushrooms και mechanical parts. Προφανώς. Και τα herbs. Μπορώ να κάτσω. Okay. Γαμάτο δεν είναι. Γαμάτο. Εν τω μεταξύ. Ναι, αυτό το πώς το κάνεις craft είναι λίγο. Λίγο. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει και πολλά διαφορετικά components. Φως. Ο φως το αληθινό. Είναι από... Έχει και λεντάκια. RGB έπρεπε να έχει. Αχ, θέλω λεντάκι, άσχετο τώρα. Κι εγώ. Τώρα θα βάλεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Yeah. Ήρθε η ώρα! 20... Με WiFi βάλε. Να δω που θα μπει τηλεόραση. WiFi βάλε. Δεν θα το μετανιώσεις. Μα ты хорошо обучил меня. Βάλω τηλεόραση και μετά. Я с радостью поделюсь с вами. Ποιος είναι ο Μάτβι? Δεν μας νοιάζει ποιος είναι ο Μάτβι. Olga. Olga... something, something. Για εδώ, έχω να τρέξω κανένα. Και το ωραίο είναι ότι άμα δεις πολλά στοιχεία, τρέχεις simulator από το παρελθόν. Black Stalker. Α, για να δεις ποιος είναι. Ωραίο. Δες τώρα, κάτσε να βγάλω φωτογραφία. Ναι, ρε. Τρελό. Cosplayer. Άλλες δύο φωτογραφίες και μπορούμε να τρέξουμε simulator. Sleep. Sleep tight, my bro. Sleep, play, repeat. Όχι. Play, sleep, eat, repeat. Repeat. Αλλά δες τώρα δεν θα είναι ωραία, π.χ. εδώ πέρα, γιατί συνήθως κάθομαι solo, να μπει στα καφέ, δύο λεντό κάτι κάθετα ρε παιδί μου. Λοιπόν, σαν... άκου πέρα να κάνεις, πρέπει να φτιάξεις, αλλά δεν, δεν ξέρω πότε το κρεμάσεις, ένα sign που μου λέει check the now. Πού το βάλω αυτό, ωραίο είναι αυτό εκεί, η πινακιδούλα που έχω εκεί πέρα, ναι. Τη βλέπεις, η φωτεινή φαίνεται ναι, καλά, ναι, για κάποιο λόγο τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά συνήθως φαίνεται καλά, εδώ πέρα το βλέπεις, καλό. Και τώρα, ας πούμε, εδώ στα κάθετα θα μπορούσαν να μπουν δύο λεπτοτενίες. Σκέφτομαι να βάλω μια λεπτοτενία γύρω από την πόρτα. Αλλά όχι έτσι ξέπαρκη, λεπτοτενία σε κανάλι με τέτοιο για να κάνει diffuse από μπροστά. Γενικά κολπάκια υπάρχουν. Ναι. Απλά σου λέω, αν κάνεις, μην κάνεις το λάθος, καλύτερα δώσεις 20 ευρώ και πάρε 25 με WiFi να τις συνδέεις. Ξέρω από πού θα τα πάρω. Дорогой Игорь, прости, что оставляю записанное сообщение. Я нашел кое-что, что может забери их. Я был уверен, что старику можно доверять. Ты идет. Идет, надо проверить, не? Что за джамбо кизафта, но не калес. Ида, за джамбо, да мальчик. Калес, не я, а ла правда.
Βλέπεις τώρα οι περιοχές που είναι πιο ήρεμες περιοχές και αυτά. Εγώ θα πάω εκεί, προφανώς και θα πάω εκεί που είναι τα πράγματα σπανά. Εγώ, ο Ιγκορίνο. Και σου λέει τώρα που είναι το κάθε τι. Ας πούμε εδώ στο δάσος. Είναι food supply και από κάτω τι πιθανότητες έχει ο καθένας να τα φέρει. Παπάτσι. Αυτούς τους βρήκες στα ταξίδια σου ή ήταν εξ αρχής? Τους μάζεψα ρε, τους έκανα, τους απελευθέρωσα κάποιους, τους βοήθησα. Ξέρεις είναι σου λέει 1992. Σε ακολουθούν 637 άτομα. Ναι. Και αν θα αφήσουμε στο σπίτι, ποιος είναι ο Ταρακάν. Ταρακάν, ξεκουράσου. Και κάνει start mission και πας. Τώρα δεν έχω ιδέα τι κάνω, κάπου θα πάω. Εν μεταξύ δεν είδα καν τι μου έλεγε. Может это поворотный момент, Игорь? Could be turning point! Having such a powerful ally in this place and could change everything for you! But then again, you have always been so trusting. I hope it won't be your downfall. Татьяна Малеева. Η Τατιάνα Μαλίβα. Έχει μαλλιώσει κανένα Τσερνόμπιλαϊτ. Ναι, δεν μπορεί να φτιάξει και από πορτάκι και μαγνητάρια. Αυτό που σου πω είναι πιο ρεαλιστικό. Ουσιαστικά οργανική. Εντάξει, είχα μπερδευτεί. Έτσι όπως είχα δει κάτι unboxing, κάτι review, ρε παιδά μου. Και νομίζω ότι ο Τσερνόμπιλαϊτ υπάρχει όντως. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό, αλλά θεωρητικά είναι αυτό που είναι το Bigfoot. Αυτό που είναι στον αντιδραστήρα εκεί που δεν ξέρουν τι είναι. Δεν έχει πάει κανένα να δει. Το όχι, αν πας εκεί πεθαίνεις. Πεθαίνεις, instant death. Απλά όταν το είχαν κλείσει και αυτά, ουσιαστικά το Chernobyl Light είναι από εκεί βγαίνει, το Bigfoot θεωρητικά. Έτσι λένε το core. Ναι. Και δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Είναι ένα στοιχείο περίεργο εκεί πέρα. Εντάξει, μεγάλη καταστροφή το Chernobyl. Ας προσέχουν. Οι Ρώσοι δεν τήρησαν τα πρωτόκολλα. Και προσπάθησαν να το κρύψουν, αλλά τέλος πάντων. Τώρα δεν έχει το Τσέρνομπιλ πλάκα πλάκα. Τα είχα κατεβάσει όλα. Τι σειρά, και εγώ τριτά χρυσό. Τα είχα κατεβάσει και το εκάκι το PC σου λέω. Το λέει κάτι πάει, όπου μπει αυτή η σειρά καταστρέφεται πράγμα. Αυτό φταίει, ισχύει. Είχα κατεβάσει και δύο season τα δύο τελευταία. Εν τω μεταξύ πάω χωρίς σφαίρες, ο πιο ωραίος. Πήρα θα τους κουπετάς πάνω στο κεφάλι. Αυτό. Oh. What the fuck is this? The fuck. This is the fuck. Αυτά δεν μπορείς με μιλή να τα βαράς. Μπα, να πάμε μαχαίρια. Δεν το συνιστούσα. Όπου μπορείς, σώστα. Ammunition. Ωραίο αυτό. Δεν θα πω ότι δεν είναι ωραίο. Α, να άλλο ένα. Βιτρό. Τσενομπιλάιτ. Όχι ρε. Τι είναι αυτό το άλλο. Πάλι. Ναι, θα μπορούσε. Πάλι είναι. Μαλάκα, έχουν κάνει τέτοια άπειρα πράγματα. Δηλαδή, από παντού, από παντού. Ναι, στο Kickstarter έτσι είναι να περισσότερο. Στο Kickstarter κάνεις το παιχνίδι που θα ήθελες. Έτσι. Με όλα τα παιχνίδια μας. Άσχετο τώρα, σκεφτόμουν το Infinite, το Assassin's Creed το επόμενο που θα βγει. Το οποίο δεν θα, ουσιαστικά θα είναι πολλά Assassin's Creed μαζί. Τι εννοείς? Θα είναι live service το επόμενο Assassin's Creed. Δηλαδή? Δηλαδή θα ξεκινάς από μία αέρα, ξέρω εγώ, πες Κίνα. Και το επόμενο season, μετά από 3, 5, 6 μήνες, ξέρω πώς θα είναι, μπορεί και ένα χρόνο, θα είναι άλλο αέρα. Ίδιο παιχνίδι βέβαια, αλλά θα πηγαίνει. Σαν πίστες θα είναι. Assassin's Creed, ναι. Για ποιο λόγο το Infinite, κάνω. Γιατί δεν θα βγαίνουν διαφορετικά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι το οποίο θα, με καινούργια update θα πηγαίνει από μέρος σε μέρος. Ο πρωταγωνιστής θα αλλάζει δηλαδή. Μπορεί και να αλλάζει, δεν ξέρω. Αλλά είναι live service. Σαν MMO, όχι ακριβώς. Κατάλαβα, πάει και αυτό πέθανε. Ναι, full monetization. Εντάξει, να σου πω, το να αγοράζεις παιχνίδια από εδώ και από εκεί, καλύτερα να παίρνεις ένα. Και να έχει seasons. Αλλά, seasons, λέει, αλλά, σαν αλλά δεν screen, ξέρω ρε, τι μόντερ θα είναι ρε. Άμα είναι full grind να φαρμάρεις μέχρι να πεθάνεις,
Δεν θα μ' αρέσει. Πιστεύω το καλύτερο Assassin's Creed για μένα, μακάν, είναι το Origins. Παιδιά, όσοι το έχετε παίξει. Το 2 είναι έτσι, ούτε τώρα είναι το Firenze. Το Origins. Το 2. Δεν έχω παίξει τα παλιά. Μαλά, τι 2. Αλλά το Origins μ' άρεσε πολύ και σαν mechanic, ρε. Το αρέψω, πολύ ωραίο το RPG element. Πολύ ωραίο. Το 2 λέει. Εντάξει. Το... Όταν το παίξεις θα σε πω. Το 2 είναι το καλύτερο. Εντάξει, μ' αρέσει και η Αίγυπτος. Πού πάω τώρα, εγώ κάπου πρέπει να πάω, γάμω τον πελά μου. Το καλύτερο συνέστημα σε παιχνίδι, παιδιά, το ένιωσα στο Origins. Το να ανεβαίνεις πάνω στην πυραμίδα και να κάνεις slide μετά, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι να κάνεις? Slide. Στην πυραμίδα αυτά έκανες. Φυσικά. Πώς κατεβαίνεις? Να κρέμεις από τα μπαλάκια του Δία, το καλύτερο συνέστημα. Δία στην Αίγυπτο. Ουά Μοναρά! Και του Δία και του Τρία. Από τα Τρία του Δία. Και του Ανούμπις. Πάμε πιο πάνω. Όσιρις και... πώς λέει η άλλη? Όσιρις... Θεθόθ. Γυναίκα του ποια είναι? Άγαμε. Και διάβαζα, διάβαζα... Ίσης και Όσιρις. Και τα αστείο ότι διάβαζα μυθολογία των... Και εγώ τα ξέρω, τώρα έχω καιρό να τα κάνω. Έχω βιβλία πήρα και για να κάτσω να διαβάσω. Τα έχω διαβάσει όλα απλά. Έχω καιρό τώρα και με τα ονόματα δεν τα πω. 1992... Διάβασε τους μεγάλους μύστες. Από το Τσίζι Καφενείο. Όχι. Είναι legit βιβλίο, τεράστιο. Εντάξει, controversial βέβαια, αλλά... Και για πες με τα... Για αυτό με μίστες, αυτά έχουν ενδιαφέρον. Ο Χριστός ήταν μίστης. Πυθαγόρας και έτσι. Ναι, χαμός, χαμός. Για πες. Γιλγκαμές και δεν συμμαζεύεται. Πάμε πάνω τώρα, δεν συμμαζεύεται. Φως είναι... δεν βλέπω να πω... Γίνα το, ας αυτό. Έλα, λέγε. Τι μεγάλος μίστης, τι διάβασες. Είναι ένα τεράστιο βιβλίο, παιδιά, το συνιστώ, πολύ ωραίο. Βέβαια, εκδόσεις. Δεν είναι χριστιανικό. Τώρα θα μας πει τι εκδόσεις. Όπου δεν διάβασες χριστιανικό βιβλίο, εσύ. Και αναφέρει ξεκινάει από τους πρώτους, ότι όλες οι μυθολογίες ουσιαστικά έχουν ένα element αλήθειας. Άκης. Τώρα δεν θυμάμαι το Γκιλγκαμές και τέτοια εκεί η Ινδία, θα σου πω από Αίγυπτο και μετά. Ο Γκιλγκαμές δεν ήταν στην Ινδία, ήταν Σουμέρι. Αλλά πέρα από αυτό. Ποιοι εκδόσεις είναι, η Αμβληχώς? Μεγάλη εκδοσή είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Μεγάλη εκδοσή είναι. Θα το κουκλάρουμε, παιδιά, ο Γκούγκλης θα ξέρει Λιακόπουλος. Λιακόπουλος, τι, φυσικά. Αλήθεια τώρα. Ο γαλουκηθεί με τον Λιακόπου, όχι εντάξει. Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Τον έβλεπα από τα 18 μέχρι και σήμερα. Είναι φυσικός, είναι συνάδελφος, κύριος Λιακόπουλος. Και αυτοί που καταστρέψαν το Τσέρνομπιλ, τα συνάδελφοι, τι σημαίνει αυτό? Λέει ωραία πράγματα κάποιες φορές. Λέει ωραίες βλακίες, όλες τις φορές. Συμμαθητής του στα The Record. Ποια τι of the record, του The Record. Του παλιού μου καθηγητή στο σχολείο. Πω πω, περήφανη. Ξέρεις, Μαρίες. Α, ναι. Λέ, περίμενε. Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό. Όχι, δεν το ξέρουν όλοι. Οπ, οπ, ένα σοπ, οπ, οπ, ένα σοπ. Και έτσι, σε τραβάει και από κάτω. Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν, ψυγά. Ας πάω να κλειστώ εγώ τώρα, θέλω back να είναι ασφαλισμένη η πλάτη μου. Πού είσαι ρε, έβγα έξω, άμα σε βαστάει. Δεν έχω κεφακό, δεν βλέπω γαμώτο. Πού είσαι ρε. Να. Τώρα έχει άλλο εξώφυλλο, είναι άλλη έκδοση. Με 11 ευρώ. Για πες μου σε παρακαλώ, δώσε μου το φως. Σκήμε. Δώσε μου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη μύστης λοιπόν, μύστης σημαίνει μάγος. Σταλιακόλπ, oh fuck. Όχι ρε, μύστης, τι είχε και εσύ σταλιακόλπ. Απλά αναφέρει ότι η θεογνωσία, η μαγεία με λίγα λόγια, περνάει από γενιά σε γενιά και οι θεματοφύλακες, οι φύλακες της μαγείας αυτής ήταν οι αρχαίοι, ήταν οι ιερείς στην αρχαία Αίγυπτο. Όλοι εκεί πήγαιναν να μάθουν τα μυστικά και μετά να κάνουν κόλπα, όπως ο Πυθαγόρας που πήγε εκεί πέρα και τα άμαθε. Και ο Ιησούς λένε ότι αυτά τα 30 χρόνια που δεν ξέρουμε που ήταν και τι έκανε. Μάλιστα, μάλιστα. Είχε πάει εκεί μέσα στα ιερά του Όσιρι. Όπως όδια, να το πάρω. Τη Ίσιδας εκεί πέρα και είχε γαλουκηθεί σε όλα αυτά. Έχω διαβάσει τις βλακίες. Ναι, συνέχισε παρακαλώ. Και μετά μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα θαύματα και όλα τα. Γητίες. Επόμενα. Okay. Γιατί και ο Πυθαγόρας ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια θρησκεία. Ναι, όντως αυτό το ξέρει και ο Πυθαγόρας. Ναι, ήταν θρησκευτικός ηγέτης. Στον άκραντα της κάτω Ιταλίας. Όχι επιστήμονα, δεν υπήρχαν επιστήμονες. Άκραντα ή τάραντα, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο ήταν. Τώρα, σε γελάς. Και ο Ιησούς ουσιαστικά λένε ότι πέρασε από εκεί.
Πέρασε κάποιος μια βόλτα. Έκανε ένα πέρασμα. Λέει μέσα πώς γίνονταν οι μύσοι, που ουσιαστικά για να μπορέσεις να νικήσεις το φόβο του θανάτου, ουσιαστικά σε έφερναν με τεχνητούς τρόπους σε μια επιθανάτια κατάσταση. Σε έκλειναν μέσα σε ένα τάφο, σου δίναν κάτι hallucinations εκεί πέρα, κάτι τρελά, έτρωγες. Τα μανιτάρια που μαζεύω εδώ, ναι, τα δίνανε εκεί αβέρτα. Και ουσιαστικά ένιωθες, έφτανε στο συνέστημα του θανάτου. Και μετά όταν σε έβγαζαν, ένιωθες enlightenment, πεφωτισμένος και δεν φοβόσουν κανέναν και τίποτα. Ειδικά ουσιαστικά ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος του θανάτου. Αν ξεπεράσει αυτό. Έπρεπε να διαβάζουν Καμί και Επίκουρο, αυτό ξέρω εγώ. Και να δεις enlightenment. Έχεις διαβάσει Επίκουρο? Ναι, όχι πολύ. Παίζει η πτυχιακή μου, αν αλλάξω, αν αποφασίσω τελικά να πάω στον Επίκουρο. Τώρα εγώ είμαι σε danger, υποτίθεται με κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει και δεν μπορώ να το διαβάσω. Έλα, τώρα αυτό δεν είναι τρελό bug τώρα. Ναι. Να μην μπορείς να το διαβάσεις, ναι. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Αυτό ήθελα γιατί είμαι in danger. Ναι, γιατί... κάποιος σε κυνηγάει, αλλά δεν σε κυνηγάει. Ναι. Πόσες φορές το έχω πάσει παιχνίδι. Ήταν εκείνο το τέρας που βγήκε, αλλά δεν βγήκε. Έτσι που, ναι, έτσι που ξαναλέω, παιδιά, ξαναλέω, η τυχιακή μου μπορεί να πάω στον Επίκουρο. Άρα μετά θα με ρωτάς εμένα για Επίκουρο. Και τι θα γράψεις για τετραφάρμακο και για το. Όχι, είναι για την. Μα δεν είμαι σε κίνδυνο, τη λέμε. Για τη φυσική που υπάρχει μέσα στην φιλοσοφία. Όχι, έχει για τη δομή του ατόμου Επίκουρο. Αυτό θα κάνω, θα γράψω μια πτυχία εκεί. Αν πάρω αυτό. Πού είναι το μπουρδέλο τώρα? Έχω δύο επιλογές. Εδώ. Σε καλό. Το είναι μπαγκιά. Πήγαινε σε όλα τα δωμάτια, βρες το. Ή φύγε από το σπίτι, μήπως χάσει το άγκρο. Και ξαναμπεί και μπορεί να. Εδώ ρε, σε προκαλώ. Πού είσαι? Πού κρύβεσαι? Μάλιστα. Πώς θα κάνεις save και load για να φτιαχτεί? Είναι μια shadow κάπου. Να το. Α, βγήκε ο τέτοιος τώρα. Καλά. Αυτό το αρχιδάκι. Όταν λέει αυτή it's here. Ναι. Black Stalker. Black Sabbath. Πού είσαι ρε? Έλα έξω άμα σε βαστάει. Είδατε το Jungle Cruise, παιδιά, ξεκινάει με... Πού είσαι? Για το... Πού είσαι ρε, έλα έξω, πού είσαι, δεν σε βλέπω. Άμα σε βαστάει, έλα έξω, άμα είσαι άντρας. Πού είσαι ρε? Πέσει κάτω ρε, στα γόνατα! On your knees! Άντε, για κάποιος με φτύνει εδώ μεταξύ. Είναι μια κανιάς. Πάω μια φροντζόλα, δεν πρόσφασε και το φαΐ να χιλαριστείς. Είναι χαζό αυτό. Μπριζόλα. Το φαγητό, ρε, δεν μπορείς να φας το φαγητό. Μέρα. Και το μεταξύ, με το χρόνο δεν χιλάρεσαι. Δεν σε χιλάρει ο χρόνος. Είναι. Στο σπίτι, άμα πας, δεν χιλάρεσαι. Δηλαδή, άμα πάω και γυμηθώ, θα ξυπνήσω πεθαμένος. Α, ναι. Ναι. Ούτε το sleep. Όχι. Αυτό κακό. Να το λες. Наверное, это есть документы, которые мне оставил профессор Семенов. Семенов. Λοιπόν, treasure hunting. Πρέπει να πας. Όπα! Мы заблокировали твою хреновину. Тебе не выбраться из этого здания. Окажи себе услугу, сдайся. Так будет лучше. Так будет лучше. Что хрекин и король подбирают на тебя? Беги! Сейчас важно сделать правильный выбор, Игорь. Я осознаю риск, но это может быть единственным шансом навредить им изнутри или хотя бы узнать что-то важное. О чем ты? Чтобы я сдался? Θα χάσω ότι μάζεψα! Τι είναι ο Παρτιζάν? Παναθάνησα. Physics Παρτιζάν. Να, βέεις. Πού πας? Δεν τα ξέρω. Παραδοθούμε! Βγάλε κανένα... Rocket Launcher να το ρίξει, να τελειώσουμε. Launcher. Άντε, θα πάω. Θα βγω κύριος, μαλάκα, είμαι πρωταγωνιστής. Хорошо, я сдаюсь. Α, επειδή ακολούθησε η συμβολή της Όλγα. Είναι φίλη σου πια. Μέχρι να μην είναι, τέτοια μουνάκια είναι. Αλλά έφερες ξύλωση για να είσαι φίλη με την Όλγα. Όλγα κάτι. Όλγα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Ναι, μες στα αίματα. Θα ξυπνήσω πάλι μες στα αίματα. Θα μην τα χειλαριστώ καθόλου, στάντα. Φάει τα νύχια σου. Έχει μας τρελές μπαγκές, ρε παιδί. Να, βλέπεις. Τέλος!
доложите, как только вернусь. То Сайк омус на хава, мы пьесан дэн. Добро пожаловать в мир живых, Хименю. По крайней мере, я психологика. Моя фамилия Козлов. Я руковожу службой безопасности на. Знаешь, я сыт по горло этим охранять зону от нарушителей. Если бы ты был очередным темным туристом, я бы стал тарабы, как этим идиоты себя называют. Нас он как бы. Но мы оба знаем, что это не так. Ну что, ты готов поговорить со мной на чистоту? Мано. Remain tough. То есть ты не только не скапсуре, а? Лепо, какие есть хоро. Трай то писки. Почему нет? Поговорим как цивилизованные. Я на аспекту, да. Я на... Здесь проводится крупное исследование. Очень... Может тебе сложно это поверить, но все это просто бизнес. Нам это кратисис фотографии. Пошло гигант. И все равно к нам относятся как к оккупантам. Ты пьёта стримат. Хиллион. Гигант. Тесера гигант. Моно. Вио гига. Вио орес тесера гигант. Хам, тошо налог гигант пирофория гигант. Хамос. И счастливую жмаку. Ютубер там. Хистем. Там первым парнем. Разве нет? Бизнес. Патруль вернулся, генерал. Не, магазин. Бизнес лепс. Отлично, как раз вовремя. Прошу прощения, Хименю. Психи ему. Стык Гугл, Гугл на этих людях. Нас Гугл к шлагу пулис. Έχει πλάκα να βλέπω τις αντιδράσεις σε φάση το πρώτο τέτοιο. Μην το κάνεις κάποιον, το βγάλεις. Το κάνω κάποιον. Θα το ανεβάσω στο YouTube. Να με βγάλεις το κλάδι. Θα σε βάζω να βλέπεις τον εαυτό σου μετά. Μετά από το θα το ανεβάσω. Εν τω μεταξύ, θέλω να χειλαριστώ και μα... Μαλάκα, ξέρεις τώρα, αυτό είναι που σχένομαι. Значит, черный сталкер работал на электростанции. Έμαθες και τον Black Stalker. Ναι, δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το κακό, ότι δεν μπορώ να χειλαριστώ και δεν βλέπεις κιόλας γάμο το με το φίλτρο. Δηλαδή πραγματικά, φακό έχω, αλλά φακό με τον αφήσαν το φακό, να είναι καλά τα παιδιά. Μ' αφήσαν ανοιχτή την πόρτα για να φύγω. Εντάξει, όλα καλά. Φορτίζει τον αέρα. Μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλω εδώ πέρα να χειλαριστώ. Καλά, έχω να χειλαριστώ, δεν έχω χειλαριστώ βέβαια. Εντάξει, μπορεί. Θα βάλεις κάμπερ, yeah. Έτσι, ξέρω. Έχω να αφήσω βενζίνα να την πάρω και να τους κάψω ζωντανούς. Εδώ, παίζει τίποτα καλό. Δεν έχει κανένα άλλο εκεί, να ελευθερώσεις. Πώς είχε κανείς. Μαλάκα, με το στιλέτο. Εντάξει τώρα σοβαρά. Πέθανε. Προφανώς και πέθανε. Δηλαδή το σχέδιο είναι να πνίξεις τον νέο, να του πάρεις το καλάζι και να σκοτώσεις. Ιγκορ, это еще не конец. Μέχρι να το κάνω αυτό. Μήπως αν πετάξεις ψηλά στον ουρανό. Να πετάξω, δεν έχω τίποτα. Με το μυαλό θα το βάλω φωτιά. Με την ήρα. Αυτά που τα έχεις δει. Βασικά υπάρχουν παιχνίδια από τα. Ναι, φυσικά. Ποιο ήταν παιχνίδι που το έκανε αυτό. Βασικά. Άμα ήμασταν. Στο Far Cry το Days Gone είναι έτοιμο τόσο μεγαλύτερο. Καλά, ναι, το Days Gone, το Far Cry. Είχε τρελές μπαγκές, αλλά το Days Gone ήταν έτοιμο τόσο μπροστά. Παιδιά, για μια μπαγκιά δεν πήρα πλάτινο. Έχασα 1,8 τέτοια βενζίνα. Μια χορδή μου βγήκε να τη φάξω. Μια χορδή. Μια χορδή σε χάλα. Μια χορδή πριν το πλάτινο. Θα ξαναπάμε. Εν τω μεταξύ, τα safe του είναι ότι να είναι ένα λεπτό πριν, σε βγάζει 5 ώρες πριν. Πουλάει ένα στο τρόφι, ένα γαλματάκι, πλάτινο μου τρόφι. Τι πλάτινο μου τρόφι, φτιαγμένο. Ένα γαλματάκι, ναι. Πόσο. 15 ευρώ. Άσχε, θα πάρω κινητό, ε. Πάλι, τι θες να πας. Έσπασε η οθόνη. Ποιο ήταν αυτό? Το Redmi 5. Πού έσπασε η οθόνη, δεν το βλέπω, καλά είναι. Ναι. Δεν είναι τίποτα, το τζαμάκι έχει σπάσει. Άλλαξε τζαμάκι. Όχι, είναι η οθόνη. Το τζαμάκι. Πήρε αέρα από μέσα και δεν είναι μαύρο. Πήρε αέρα! Πολύ αέρα πήρε αυτή η οθόνη. Μια μισή ώρα είναι. Θα βγούμε από εδώ. Ωπ, ένας υπολογιστής, ας τους χακάρω. Θα το κλείσεις. Ξέρω ότι στο... Ναι, ρε, θα το κλείσω γιατί πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Αν μαγειρέψω. Προφανώς. Μαγεύσει, εσύ παραγγείλω εγώ να φάμε. Κεράσω. Όχι, γιατί θα φάμε την Ελένη μετά όταν θα έρθει. 5 ώρα θα έρθει. Δεν έρχεται, 5-3 θα έρθει. Πάμε πάνω τώρα να σωθούμε. Πρέπει να βρούμε τη. Εν τω μεταξύ σου λέει, πού είναι ένα άραγε η βαλίτσα μου, είναι πάνω σε μια σκηνή. Πού πάω εγώ. Δεν βλέπω κιόλα. Κάτι πέρασε από εκεί. Βάλει το φακό. Θα σε δούμε.
πειράματα. Δεν έχω ιδέα που να πάω. Ω, βρίσκω, μαζεύω. 20 λεπτά. Α, στα κελιά. Μπορεί να απελευθερώσουμε κανένα. Α, πρέπει να πας στο καντίν. Στην καντίνα για να πάρεις τα όπλα σου. Να, εκεί. Μπες. Συνήθως μπαίνεις μέσα τ' άρχος και είναι από... Να τα, να τα. Αυτό ήταν. Too easy for Artizi. Ας ανάψω μια φωτιά να ψήσω ένα τέτοιο. Στην μέση καμπίνας. Εδώ, χαλαρά, όλα, όλα. Μη σας αγχώνει. Όχι, τι κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή είναι χορτόσουπα. Οι άλλες τι είναι. Δεν είναι, έμπλαστρο είναι. Τι έμπλαστρο, healing salve. Ναι, αλλά είναι χορτόσουπα. Παίρνω χάπια για το για τη ραδιενέργεια. Τσ, αμέσως παίχτησε. Θα βάλω και τη στολή γιατί σοφάωσα να υπάρχει αύριο. Έχει ραδιενέργεια. Αφού είσαι στο Τσέρνομπιλ, προφανώς. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό είναι ρεαλιστικό, όλα τα άλλα όμως, γιατί που τσκαβαλά. Δεν το λέμε πάνω. Χάρτης, το κατάλαβα. Αυτό είναι GPDA, σου σκανάρει τα πάντα όλα. Σου λέει που να πας. Χάπια, ουίσκι και κοκακόλα. Ναι, εμείς θα βγούμε πάνω, πρέπει να την κουπανίσουμε. Αυτό ήταν, μιλήσαμε δηλαδή, εμείς τα είπαμε τον... με το μεγάλο εδώ. Άρα τους άλλους δεν πρέπει να τους συναντήσεις καν. Εν τω μεταξύ είναι η Φλωρίτα, είδα και σαν να πάει κάνει review και λέει εκεί, καθώς πας συμπτωματικά ακούς τα όπλα του είναι εκεί πέρα. Ναι, δεν πρέπει να τα... ναι, αυτό το... Και τα ακούσα ράδιο αυτό το... Τα ακούσα ραδιόφωνα, ακούσε μετάδοση. Σε πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Σου λέει... Δεν πρέπει. Πώς πίστης έχει. Είτε με εξηγώ, θα περίμενα. Δεν θα ήταν ωραίο να υπάρχει κανένας φυλακισμένος, ρε παιδί αυτό μου. Αυτό λίγο περίμενα κανέναν άλλον εκεί να έχει και μέσα. Να τον ελευθερώσει. Αυτό να έχει κανένα αυτό, κανένα συζήτηση, κάτι ρε παιδί μου. Να έχει λίγο νόημα η φάση. Αν θες RPG καλό, καλό όμως, να παίξεις το Original Sin το 2. Ωραίο είναι αυτό. Τυχείο είναι, αλλά έχω ξανάρθει. What the fuck. Αντίφα λέει. Όχι, κάτι σαν ρόσκα. Α. Ρόσκα. Έχουμε βγει από εδώ άπειρες φορές. Μια κύρη τρύπα που σαν βγάζει έξω. Σε κάθε πίστα παραπίστα από εδώ την κουπανάω. Προφανώς. Όταν πεθαίνεις. Τυπικά δεν πεθαίνεις την πρώτη φορά, σου δίνει μια χάρη και σε βάζει στη φυλακή, ρε παιδί μου, για να δραπετεύσεις. Άμα σε σκοτώσουν, πεθαίνεις, υποτίθεται. Αλλά επειδή το παιχνίδι δεν σε αφήνει να πεθάνεις, σε ξανανασταίνει. Τέλεια. Πολύ τέλειο. Είναι όλα με στο ρεαλισμό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτό είναι το κακό, ότι δεν έχει ταυτότητα, γιατί άλλα τα θέλει ρεαλιστικά, άλλα δεν τα κάνει ρεαλιστικά. Βέβαια, εδώ έχω πράγματα να κλέψω. Τα οποία είναι πολλά πράγματα να κλέψω, που δεν τα έχω κλέψει ποτέ μέχρι τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα, όπ, εδώ έμαθα. Είχε ένα ερωτηματικό, να μην πάμε να το δούμε κι εμείς τα παιδιά τα ερωτηματικά. Κάθε ο Blacks... Black Sabbath. Θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε, άμα είχαν λίγο χιούμορ. Να, εδώ, για παράδειγμα, έρχομαι ξαναέρχομαι, ποτέ δεν έχω lockpick. Τώρα που έχω lockpick... Α, έχεις lockpick. Ναι, πω μεγάλη υπόθεση εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν βρίσκεις lockpick, πρέπει να τα φτιάξεις και για να τα φτιάξεις να περάσει η ώρα στο παιχνίδι. Τώρα σου τα σηκώσω όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Καλασνίκοφ. Έχει και όπλα τέτοια, ενέργειας. Φωτουριστικά. Ναι, 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 πετάνε και καλά ηλεκτρισμό. Και το Fallout έχει. Στο Fallout έχει το Alien Blaster. Να κάνεις ένα versus να... Στο Fallout το καλύτερο όπλο. Ένα στοιχείο σου άφησε εδώ ένα shotgun, έτσι παιδί. Πάντως για Fallout το καλύτερο όπλο και το λέω με όλη μου τη τέτοια είναι το Alien Blaster. Το θυμάσαι στο Fallout ναι. Το 3 ήταν αυτό. Ναι. Το πιο... Και βρίσκεις και αλλού διαστημόπλιο και στο 4 νομίζω βρίσκεις διαστημόπλιο κάπου ξέπαρκο. Ναι. Ναι. Αλλά το έχω βρει. Είχες παίξει και το Mothership Z. Όχι, δεν το έχω παίξει. Εκεί που πας μαζεύουν από διάφορες χρονικές περιόδους διάφορους άκυρους καμένους. Κάτι μη. Ναι, ξέρω, το έχω δει σε YouTube, αλλά.
Και άτιμη η Bethesda, ακόμη και αυτά τα παιχνίδια τα παλιά δεν τα έχει σε προσφορά. Δεν τα βγάζουν, ρε. Δεν βασικά, είναι να σου να πω πάρεις κάτι. Το 3 μαζί με το expansion. Season Pass. Άντε, γεια. Για το Xbox. Το Xbox θα δίνει free. Στο Xbox θα παίρνει όλα αυτά. Ναι. Όχι, το σκέφτομαι, χωρίς πλάκα. Να πάρω Xbox. Ένα φιλό Xbox One. Εσύ θα πάρεις, ρε. Ή να πάρεις το κανονικό το X που έχει 200 ευρώ μεταχειρισμένο. Κοίτα, ή θα πάρεις μεταχειρισμένο το X, το οποίο συμφέρει. Το οποίο παίζει και 4K πακέτα όλα. Απλά μερικά από τα καινούργια παιχνίδια δεν θα τα παίξεις. Βέβαια για future proof δεν ξέρω. Ή θα δώσεις 300 ευρώ και θα πάρεις το S το μικρό που αξίζει για βάθος χρόνου. Και θα έχεις ό,τι έχει. Βασικά θα να παίξεις το Starfield. Επίσης, σκέψου, εγώ για τρεις μήνες έχω. Τώρα λήγει τέλη Αυγούστου και δεν το έχω χάρη και τόσο. Εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα να το χαρώ. Έχω με ένα ευρώ όλα τα παιχνίδια τους. Τι ερωτηματικό είναι αυτό, γιατί δεν. Σε 1,5 χρόνο βγαίνει το Starfield. Όσο μου φάγε να είναι, καλύτερο το Cyberpunk θα είναι. Κάπου να πάω τώρα από εδώ. Πλάκα. Να το τσιμπήσω στο Cyberpunk, να το παίξω. Σκέφτομαι τα 500 γίγκα που θέλει patch. Να κατεβάζω 5 μέρες. Τώρα θα έχεις καλό internet, να το σκέφτεσαι. Άλλο αυτό. Πάλι όμως. Το καλό internet με... το πόσες μέρες, πόσες μέρες. Πόσες μέρες. Σε 2 εβδομάδες θα φέρει. Ελπίζω όχι 3, σε 2 εβδομάδες. Τους είπα πριν το Σεπτέμβριο, θα παίρνω ξένα δουλειά. Οκτώβριο μετά τι ακόμα. Καλά πράσινο. Εντάξει. Τώρα εγώ κάτι πρέπει να κάνω εδώ, αλλά δεν έχω καταλάβει τι. Μήπως είναι κάποιο χαρτί. Μήπως είναι από κάτω στα υπόγεια και δεν πήγα. Σωστό είναι αυτό. Μήπως είναι κάποιο χαρτί και δεν είναι όπλα. Αλλά θα το βλέπεις. Ναι, φαντάζομαι. Το... Α, κάτι είναι εκεί κάτω αριστερά. Αριστερά. Πήγαινε μέσα στην. Α, όχι τίποτα. Όχι, όχι. Η μπαγκιά ήταν μπαγκιά. Που κάτω θα είναι κόστη, που κάτω θα είναι. Καλά, ερωτηματικό είναι, δεν κάνω μια τεφέλη. Όπλα είναι συνήθως. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Αλλά τα ερωτηματικά είναι και καλά να τα ανακαλύψεις, οπότε Kleinmine είναι σαν μυστικά. Οπότε πάμε στο χωριό. Χωριό! Εν τω μεταξύ, ξεκινάει αυτό και βλέπω έχει ένα τρυπάνι από αυτά τα τέτοια. Σπασμένα. Τι το κάνει, πριν χρόνια ένα τσερνομπιλίτη και ανήκει η πόρταλ. Αυτό ήταν. Ρωσική τεχνολογία. Να πώ θα μα νικήσουν στον τρίτο παγκόσμιο. Με αυτά. Το γελάς. Τελείως όμως, είναι και λίγο. Το γελάς. Για το μεταξύ, εγώ περιμένω και μια κουρίρα να έρθει. Αυτή η κουρίρα δεν είναι φιλοτιμήθηκε. Αλλά που λες είναι μεγάλη υπόθεση το season pass. Δηλαδή έχεις όλα τα παιχνίδια εσύ. Δεν ξαναδίνεις λεφτά, ρε. Τα 10-10 ευρώ που δίνεις. Γιατί τα αγοράζεις στο PlayStation ούτως ή άλλως εσύ. Βρε καλά είναι τα season pass. Άκου, θα σου πω, τα αγοράζεις ούτως ή άλλως. Θα τα έχεις να τα παίξεις όποτε θες. Και θα έχεις καλύτερο μηχάνημα πολύ πιο δυνατό από το Pro. Περίπου. Ακόμα και το S το μικρό είναι πιο καλό από το για Pro. Για ποιο μιλάς τώρα. Για το Xbox λέμε τώρα. Και να σου πω, πριν το 5 είναι πιο καλή επένδυση. Ναι. Πεις, και στο 5 θα παίξεις. Μακράν, τίποτα δεν έχει. Το 5 είναι μια αποτυχία ζωής. Ναι, το 5 θα το πάρω, σου είπα, μόνο όταν βγάλει το Spider-Man με τη συλλεκτική του. Αν βγάλει και κονσόλα κιόλας. Να το πάρω όλο το bundle μαζί. Μόνο σε συλλεκτική κονσόλα αξίζει. Και πάλι τι και... παιχνίδια, το God of War το 2 θα είναι. Που και τώρα δεν το βγάλανε. Το 2, το 5 τυπικά θα είναι, δεν το βγάλανε γιατί θα είναι βλακεία, πού το παίξουν, ναι. Να σου πω, αυτό που ήθελε η Sony, απλά δεν είχε υπόψη της το Pandemic, είναι να βγάλει πολλά PlayStation και όλα τα καινούργια παιχνίδια να βγαίνουν μόνο για το PlayStation 5. Φέιλα ρε, γιατί δεν έχει κονσόλες. Και τώρα όλα τα παιχνίδια για τα επόμενα 3-4 χρόνια θα βγάζει και για το 4. Δεν είναι το ίδιο βέβαια. Αλλά έχεις επιλογή. Δηλαδή το Pro έχει άλλα 3 χρόνια σίγουρα ζωή. Ποιο το? Το Pro, το PlayStation Pro. Ναι, ρε. Εγώ τα παιχνίδια σκέψη δεν έχω παίξει ακόμη και έχω σκοπό να άλλα παίξω. Άλλα 4 χρόνια ζωής ενώ με καινούργια παιχνίδια έχει σίγουρα. Σίγουρα θα τα βγάζουμε γιατί δεν έχουν κονσόλες. Δείτε πως συνεχίζεται ακόμη και στην Ιαπωνία το COVID. Δεν θα έχουν κονσόλες ούτε τα επόμενα 2 χρόνια. Ούτε παιχνίδια.
Ты слышал про засев об... Слышал, что это... Я перевели пирамиды, чтобы про Чернобыль. Мамор. Такое заболевание. Моя мать была хим, и она рассказала мне, как это... Дождь, разумеется, все цель было в том, что... Я на хрону сигура в Деброкино пару, то... Так, и ты на то пару, δεν το βρίσκεις, ρε, ακόμα και σήμερα δεν το βρίσκεις. Δεν το βρίσκεις, δεν έχει παιχνίδια. Это не так проблема. Το Ratchet Clanker, το Ratchet Clank είναι καλό. Καλό είναι αν σ' αρέσει, εμένα από δεν με τρελαίνει τόσο. Μου αρέσει, platforming, αλλά στο Horizon, στο Spider-Man εγώ θα το σκεφτώ. Βασικά σκέφτομαι να κάνω μια μόντα, γιατί δεν με συμφέρει να βάζω σφαίρα-σφαίρα. Στο γεμιστήρα. Γιατί έχει καταντήσει, θα βάλω αυτό. Mm. Βέβαια χάνω, αλλά κυριολεκτικά χάνω range και stability. Αλλά ειλικρινά κουμπώνεις, ξεκουμπώνεις. Δεν είναι να γεμίζεις, ρε παιδί μου. Είναι. Ναι, το καλύτερο νομίζω είναι αυτό. Το είδα και ότι συμφέρει περισσότερο. Πώς είναι όμορφα τα όπλα. Χρυσό σχέδια. Είναι όμορφα τα όπλα. Έχει μαζί μου δώσανε όταν το, για το review code, μου δώσανε και το. Expansion, το οποίο σου δίνει skins στα όπλα, γι' αυτό είναι όμορφα τα όπλα. Γι' αυτό έχεις εσύ ένα skins. Δεν είναι ακριβό, αλλά δεν αξίζει. Μέχρι στα μέσα. Εδώ, μέσα στα μέσα. Θα γίνει κι εγώ YouTuber. Εκείνη ρε μαλάκα, τώρα θα έχεις internet, καλό, PC θες. Εντάξει, σιγά σιγά. Εντάξει. Σφαίρες να φτιάξω που δεν έχω τώρα και όλα τα άλλα. Να πας εδώ και λες, οπ, φέρε. Όλα θα γίνουν κόστα. Τσουκου τσουκου. Τσουκου τσουκου. Αυτό το τσουκου τσουκου. Μετά λίγο πιο γρήγορο. Ω, σου δίνει. Αυτό δεν το ξέρω. Τι σου δίνει σκύλι, άμα φαίνει σφαίρε. Ναι, έχει το Fallout. Αν έχει δει το cheat. Καλή φάση. Ναι, με τα daggers το είχαμε κάνει. Λοιπόν, στο Fallout 4 το υπερτσίτ. Ποιο είναι. Γίνεσαι. Α, σου δίνει κι άλλο. Ένα intelligence. Παίρνεις το skill που άρχισε με την intelligence κάθε φορά που παίρνεις XP να έχεις επί 4 και κάθεσαι επί 20 λεπτά και χτίζεις καδρόνια. Τι καδρόνια ρε, τα tanker skills το ξαναλλάξανε. Για ποιο λες τώρα εσύ, με μπέρδες. Φολά 4. Του βάζεις πυλώνες. Α, τέτοιο, γι' αυτό μου ανεβάζω το level πάρα πολύ. Και ανεβαίνεις σε 20 λεπτά με 30-40 level. Αλήθεια. Τι κάνω αυτέ. Πάντω αυτό με το Skyrim ήταν τρελό. Πήγαινε στο σιδερά, έκανε τα μαχαιράκια. Ναι, ναι. Στο Skyrim. Καμνό, σπούρι, πήγα. Perfect survival instinct. Θέλω να το κάνω αυτό. Θα περιμένω να αποκτήσω κι άλλο skill point. Δεν μπορεί. Μέσα στη μάχη. Όχι, δεν μπορεί, λέει. Τώρα ρε, θα το παλέψω. Δεν τα αφήνω έτσι απλά, θα παλέψω πολύ και το τραγούδι. Ας βάλω, έχω και άλλο όπλο να χαρέ... Πω, έχω γεμίσει... Αυτά μπορείς να τα δώσεις και στα παλικάρια σου. Ναι ρε, τους βάζω armor και τέτοιο. Αλλά ας τους βάλω και καμιά σφαίρα, γιατί έχω γεμίσει εδώ. Τα ρίφλε δεν τα αγαπάω καθόλου, δεν είναι ωραίο όπλο. Εγώ προσωπικά δεν αρέσει. Εμένα πάντα, το στυλ μου είναι από το Fallout τότε, με hunting rifle, αυτά τα λέγαμε και τότε ρε. Hunting rifle. Τι απέξεις. Στο 3. Στο 4 hunting, το κάνει και upgrade, ναι, αλλά το hunting rifle είναι το καλύτερο ακόμα και σήμερα. Το hunting rifle δεν παίζει. Στο 4 είχα κάνει πολλά build. Το 4 το χάρηκα πολύ από το 3, γιατί έπαιξε το εξωτερικό. Το 3 το χάρηκα γιατί η ιστορία έκανα πιο πολλά πράγματα. Αλλά το 3 έχει ωραία ιστορία, ναι. Και πιο... Καλά, στο τέλος είναι η χαζομάρα. Όλα τα φωλά είναι χαζομάρα, γιατί στο 4. Όλα τα, όντως ισχύει αυτό. Δεν έχω παίξει ένα deal. Το 1 το 2 είναι πιο. Είναι άλλο είδος παιχνίδι. Το 1 και το 2. Ναι. Το Fallout το 2 ήταν για μένα το πρώτο που δοκίμασα, νομίζω ποτέ. Ή το 1, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Α το ταρακάν, ευρώ. Просто замученный голодный зверь вот-вот извержение вулкана. Это прошлое. Будущее. Αυτός δεν είναι τόσο χαζός. Αυτός καταλαβαίνει τι γίνεται. Γενικά αυτό το Τσέρνομπιλ έχει δική του λογική και τους ελέγχει κάπως. Γιατί αυτοί νομίζω ότι θέλανε τον Τσέρνομπιλ και αλλά ξυπνήσανε κάτι πολύ πιο... Привет, таракан. О, как могу дать. Χώρο χρονικό συνεχές. Καμουφλάζ.
Αυτό θα ήταν καλό, αλλά το Perfect Survival Instinct θέλω. Έχω τα πάντα όλα. Εν τω μεταξύ εδώ... Το καλό είναι επίσης ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς, όπου και να είναι τα διαβάζει. Δεν είναι, πρέπει να τα φοράς όλα πάνω, θυμάσαι στο Fallout που πρέπει να τα κουβαλάς όλα. Για να μπορέσεις να κάνεις craft και πρέπει να πας από το ένα στο άλλο και εκεί και. Επίσης έχω καλά Ζνίκοφ, αλλά δεν πειράζει, μη γη. Εγώ δεν ήθελα, η ζωή θες. Λες πάω το πάρω. Να πάρω σφαίρες βασικά, γιατί μπορεί να χρειαστεί, αλλά... Άντε, φέρε 23. Έχω ένα βιντεάκι. Εγώ δεν ήθελα ζωή, είμαι ανάγκης. Ένα TikTok που λέει μια δασκάλα μέσα στην τάξη. Τι έρχεται μετά το AK, πετάγεται το παιδί, 47. Τι πάω μετά το AK, 47. Δεν κάνεις TikTok. Όχι βέβαια. Έχεις δραστηριοποιηθεί εκεί. Έλα μωρά, τι έκανες και το σοβαρά τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό. Είναι gameplay, ρε. Αλέ. Δεν είσαι trend. Δεν είμαι trend. Ανήκω στους Saints and Ones. Μπορείς να βάλω καμιά ταινία να παίζεις να με πάρω έπινος. Η Τατιάνα αυτή. Ναι, Τατιάνα Μαλιέβα. Πρώτη στο βιολί. Η Τατιάνα. Η Τατιάνα Σούκοβα. Οπ. Η Ταμίλα Παζάρεβα. Και το ωραίο είναι ότι όταν τρέχεις το simulation, το ακολουθείς κανονικά ρε παιδί μου, δηλαδή σε φάση... Α, το παίζεις. Πω, πάμε simulation, έλα πάμε να το κάνουμε αυτό, αυτό είναι ωραίο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στο κέντρο. Ναι, πάμε. Ναι, πάμε. Α, δεν είναι τελειωμένο. Θα τα μαζέψουμε όλα. Να δούμε αυτό και να το κλείσουμε. Αυτά είναι ωραία και τρέχει simulation, αυτό έχει φτιάξει το project Ariadne. Και κάνεις αγιοντεύσεις στοιχεία και βλέπεις το παρελθόν πράγματα. Θα τρέξεις αυτή την... θα κλείσεις αυτή την υπερπαιχνιδά. Ας το ανοιχτό και φύγε. Ποιο ρε. Να τρέχουν οι ώρες. Послушай, Георгий. Να κοιμά. Я знаю, что делаю. Αυτά μου αρέσουν περισσότερο, είναι η αλήθεια. Я знаю, друг мой. Просто той ужасной ночью мы потеряли такой выдающийся ум. Я не хочу еще и тебя потерять из-за каких-то любовных разногласий. Και τον πρώτο ήταν αυτός, ήταν αραβωνισμένος με την Αμαλίεβα, την Τατιάνα, ο Ιγκόρ. Και ο κολλητός του ήταν μια παρέα με τρία άτομα, ρε παιδί μου, την ήθελε και αυτός. Και επειδή αυτή ήθελε τον Ιγκόρ, την πρόδωσε στην KGB και αυτή ήταν έγκυος. Και το παιδί το θέλανε γιατί είχε πειράματα, γιατί ήταν λίγο ιδιαίτερο. Больше не отвлекаемся, понял меня? Да, конечно. Я очень рад, что все в прошлом. Το παιδί τους ήταν ο πρωταγωνιστής του μετρό. Θα μπορούσε, το έχω πει, το είπα κι εγώ. Хорошо, тогда за работу. Результаты мне нужны. Άμα τα συνδέανε, δεν είναι στο ίδιο σύμπαν, άμα τα συνδέανε, θα μάθω. Мы оба знаем, что она ключ ко всему. Мы уже достаточно времени потеряли. Ладно, ладно, только прошу тебя, не делай глупостей. Нужно следовать правилам. Выходит, мой так называемый друг Борис работал с Семеновым даже после Чернобыльской катастрофы. Интересно, что случилось с его лицом. My dear friend Boris. Ключ ко всему. К чему? Опять Таня. Нужно продолжать. Татьяна, Таня. Тут легко дефтика Таня, да? Татьяна Малиева. Что ты είναι ο φίλος σου που την πρόδωσε. Θα μπορούσε, αν και είναι πιο βαθύ από αυτό. Είναι πολύ ανατροπή. Έχεις ακούσει, τώρα θα το σπολάρω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έχεις ακούσει, είμαι, το ανέκδοτο λέει, είμαι ο πατέρας του παππού μου και κάτι τέτοιο. Α, ναι. Κάτσε, heavy rain. Heavy rain style. Θα μπορούσε. Ты слишком увлекся испытаниями, друг мой. Я же говорил, не нужно испытывать это много. Это сериал. Говорил, тебе еще повезло, что... То Рейн, то Рейн. Ох, то Рейн, то Рейн. Дарк, Дарк. И что в итоге? Κάπως έτσι θα μπορούσε, αν τα κάτι τέτοιο έχει παχθεί. Αλλά πιο απλό. Пожалуй, этого стоило ожидать. Ментальная проекция, которую ты мне рассказывал, видение. Пару позже. Возникали все чаще. Дэфри сезон, тельяно. Пирамата στα παιδιά κάνα, λέτες. Το season αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλο το τελευταίο. Τέταρτο είναι το τελευταίο. Τέταρτο.
Тоа се лефорија, брасиоре. Признаюсь. Промените ми се раде како не е. Тоа Shadows and Bones кинг се драга. Тоа е Дем ентусијасе. Дем ентусијасе. Ела малага Аватар. Е так ске. Но вреди ми е, вреди си. А плат за телефон треба сади пара пола гривора. О какос е не о Dark. Ан ке тоа сфенте поли ефос ја не какос. Е не фаца тоа на фо. Είναι ο ηθοποιός. Α, το δες το. Αυτός ο ηθοποιός είναι ο Τζίνξο του τελευταίου season, βασικά είναι ο κολλητός του... Πάνισερ ήταν. Πάνισερ, βέβαια. Και να σου πω τι μ' άρεσε πάρα πολύ. Η μυθολογία που έβαλε το βιβλίο βασικά με τον πρώτο που έφτιαξε το καλά του σε ζώα και αυτά και αυτή... Φάνονται και τα άλλα ζώα. Ты будешь первым из многих. Ты поможешь мне открыть новую эру эволюции человека. Не так давно я был на Солнце. Телефон на дико тузо. Да. О, Алис, мы думаем, вроде ей. Не знаю. Я бы мог что-то что-то на то. Ехи. Забудь о прошлом. Ехи. Забудь о своих жалких прежних достижениях. Это все мелочи. Глупости для слабых. Я в то не то, что ты на то. Тебе больше не нужно добиваться чужого одобрения. Кефель на тишку. То, что Лафни не имеет на то. Ты моя правая рука. Ты цель. На это подрасти я никому поведу, и на гене никому пью на то. Перепо. Это оксер. Δεν θέλει παιδί, όχι, δεν θέλει παιδί. Θέλει την ελέγχη. Αφού είναι αυτό το Dark, αυτός είναι η ασθένεια, θέλει να ελέγχει την... Пришло время стать тем, кем ты всегда должен был быть. Чёрным сталкером. Просыпайся. У нас с тобой много дел. Мы бы здесь маскула. Θέλει να έχει και τον Dark και τον Light σαν δύναμη. Δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει μέσα του το Light. Θέλει την ελέγχη. Ο Boris λέει έγινε από το Black Stalker. Ας το είπε. Ποιος τον μπορείς. Ο φίλος του και πλάβει. Ιδέες, εγώ το είδα, ούτε καν έχω παίξει το παιχνίδι, κατευθείαν κατάλαβα. Όχι, νομίζω ότι είναι πιο τέτοιο από αυτό. Κάτι δεν πάει καλά, είναι simulation, δεν είναι πραγματικότητα. Είναι alternative. Δεν μπορείς να στηρίζεις σε αυτό 100%. Είναι alternative reality. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά μπορείς. Είναι ο Μπόρις που είναι ο πατέρας του πατέρα σου. Δεν είναι ο Μπόρις ο φίλος σου ταυτόχρονα. Проблема? Так вы это называете? Проблема. Послушайте, я не буду притворяться, что понимаю, чем вы там занимаетесь в своей лаборатории. Мне до этого нет дела. Меня заботит лишь сам объект и безопасность моих людей. Ερώτηση. Πολύ δίποδα. Πολύ, ναι, πολύ δίποδα έβλεπες, ξέρω, κάτι πάει καλό. Τι? Όχι, δεν μπορείς. Когда δεν γίνεται в следующий αυτό. Раз, είσαι ψυχικό, σκέψου του. Провести эксперимент, который может выпустить в наш мир кучу сраных монстров, сообщите мне заранее, чтобы я успел разработать стратегию. Во-первых, тени необходимы для наших исследований. Семонов είναι κολλημένος επιστήμονας. Хотя, знаете что? Я не буду грузить вас подробностями, которых вы все равно не поймете. Во-вторых, вы серьезно? Я отчитываюсь перед советом. Мне нравится это кое-что, это очень хорошо. Апла, не можешь на стерилизации как-то такое, где ты? Ты не как-то такое аккуратно. Лекции по вопросам, которые выше вашего понимания. Более того, совет хочет, чтобы вы тесно, очень тесно сотрудничали с моей правой рукой. Прошу вас ознакомить его со всеми нашими протоколами безопасности. Это вы о ком? О том черте в черной маске? Может, скажете, кто это? Я предпочитаю знать, с кем работаю. Его личность не имеет значения. Если вам нужно имя, зовите его так же, как все остальные. Черный сталкер. И последнее. Я знаю, вы не разделяете моих взглядов на будущее нашей организации. Но даже не думайте сдаваться. Если мы потерпим неудачу, нас обоих ждут большие неприятности. Пути назад уже нет. Тесари пэдди. А то не, ты подолегаешь. Тесари пэдди, псори. Пэд. И пэдди и охто. Как сегенись то прото, а... Мы софи на пампу, да. Πάω.
Εσύ κατέβασε και δες το... Ε, δες, όχι κατέβασε, δεν είμαστε πειρατές. Значит, να... Είμαστε πειρατές, όλα τα λεμπορέ. Δες το Suicide Squad το καινούργιο. Το είδες χθες. И Борис, черный сталкер, связан со службой безопасности НАР. Πάμε σπίτι τώρα, ξεκουραστεί μετά από όλα αυτά που είδα. Μέσα από τα κούτσουρα. Δεν είδε και 9 πήγε. Wow. Περνάει και από simulation. Ναι, έχει το Project Ariadne. Oh, πού είναι το simulation, αυτό κοιμάται. Project. Αυτό εδώ είναι. Το φοράει. Futuristic τελείως. Φοράει και πετάει. Ναι ρε, αυτό σκυπεί και καρά. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Να κάνω, τι έγινε, ραδιό. Άντε πάλι καλά. Козлов пожертвует мной. Они оставили меня здесь, и он тоже идет. Я больше не могу доверять Козлову. Ты должен помочь мне завершить начатое. Ты и я, мы в этом деле. Ты же не хочешь, чтобы он узнал правду, так? Я буду ждать на площади Ленина. Поспеши, иначе мы... Похоже, я и правда наивен. Думаю, тебе... Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά. Α, ναι. Μα τι, όσο θα τελειώσουμε. Εγώ θα πάω και στο Pripyat και βλέπεις φωτίζονται όλα. Θα κάνεις και βίντεο. Ω, review. Έχω πρασίνο τέτοιο, είμαι καλός. Τι θα κάνω? Βίντεο review. Αμέ. Δεν ξέρεις το κινητό σου. Φορά ακουστικά, ρε. Ναι. Καλά, μην χαράμαστε. Ναι, πού είστε, μπορείτε να με πάρετε. Ναι. Οκ, okay, μπορώ. Ναι, απλά παίζουμε ώρα. Ναι. Οκ, okay, τέλεια. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Άντε, γεια. Ναι, οκ. Ωραία, αφού μπορείτε, ναι. Ναι, εντάξει. Δύο παρά είναι, ναι, οκ. Έχει δροσιά η θάλασσα, αλήθεια τώρα. Χριστέ. Δεν είδε τον καιρό, πάει για βροχή. Кажется, ναι, μακάρι να παίξει. Έχει δροσιά σήμερα. А может это он стоял совсем с самого начала? Как бы там ни было, он явно не на твоей стороне. Он заманил тебя в ловушку, Игорь. Что ты собираешься делать? Κάναμε πολλά σήμερα πάντως. Δύο ρίτσες τσούκου. Να σου πω, αυτό με το πιάσει από το πρωί μέχρι το βραδάκι το βγάζει. Δεν είναι τόσο. Βασικά όχι. Κάνα δύο μέρες ιστορία είναι, αλλά. Ίσως πήγε καλύτερα να το κάνεις bending για να μην χάσει και το feeling. Αλλά παίζω αρκετές μέρες πλάκα. Έχω πολλά επεισόδια. Καμιά 10 μέρες έχω σίγουρα. Παίζεις 10 μέρες αυτό το παιχνίδι. Ναι, αφού παίζω 2 ώρα. Είναι βαρύ. Και τώρα πήγε day 19. Σκέψου κάνω 2 μέρες περίπου επεισόδιο. Στην αρχή έκανα 1 μέρα και επεισόδιο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Εδώ δεν θα το παίξω τώρα αυτό. Απλά θα το. Να δούμε τι θα κάνουμε. Θα το παίξω την επόμενη. Ω, έχω πράγματα να δω. Μεγάλος χάρτης. Έχει πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ. Τέσσερα και ένα βασικό πέντε. Έξι. Εντάξει, βγαίνουνε και ωραία βγαίνουνε σχετικά. Α, στο Λούνα Πάρκ. Μάλιστα. Οκ. Εδώ μ' αρέσει. Φαίνεται ωραίο. Τέλος πάντων, αυτά
από μένα για σας. Πολύ ωραίο. Πώς φάνηκε η χάρη. Χαρακά, απίστευτο παιχνίδι, εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν περιμένω να το παίξω κι εγώ. Θα το παίξεις. Όχι. Δεν είμαι τόσο τρελός. Όχι, όχι. Έχω να παίξω εγώ. Στο πλήστε. Δεν ξέρω. Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι. Αν σου αρέσει τέτοιο να σου είδος, πω, αν θα πέσει εκτό, αν πέσει εκτό, είναι καλό. Είναι ψηλοεθιστικό. Αν το ξεκινήσει, δεν το σταματήσει. Δεν το σταματά. Αυτό είναι το, το πρόβλημα. Έχει καλή ιστορία. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ιστορία. Αλλά μπορεί απλά να δει την ιστορία στο YouTube. Πολλά κλεισέ. Ναι, πάρα πολλά κλεισέ. Αλλά έχει κανένα δύο-τρία πράγματα που τα κάνει καλά. Και είναι ωραίο το που είναι στα ρώσικα. Εγώ το έβαλα. Ναι, του δίνει. Του δίνει το vibe. Ναι. Αρτιόμουκα! Αρτιόμουκα! Αλλά σαν τον Αρτιόμου, η Γκόρ δεν είναι τόσο εξημιμόνητο. Ο Αρτιόμου είναι παλικάρι. Που σκέψει τον Αρτιόμου, ότι εδώ βλέπει μια φωτογραφία τρεπεδέμο. Στον Αρτιόμου δεν βλέπει τίποτα, ούτε. Είσαι εσύ ο Αρτιόμου. Εδώ η Γκόρ είναι η Γκόρ. Τα έπαιξα μονορούφι εκείνα, τα έπαιξα με την καρδιά μου, πραγματικά τα χάρηκα. Και εκεί και οι αποφάσει σου παίζανε, εκεί παίζανε ρόλο. Στο τελευταίο η αλήθεια με ζόρισε πάρα πολύ που δεν μπορούσα να σκοτώνω. Δεν το έχει παίξει το. Έχω παίξει μέχρι τη μέση το έξοδος. Το έξοδος. Εκεί που δεν μπορείς να τη σκοτώσεις. Γιατί θες να τη σκοτώσεις. Έχεις ωραία όπλα και δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Ναι, αυτό είναι το κακό. Αλλά στο δεύτερο run μπορείς να το κάνεις, αλλά θα πεθάνει ο Artyom. Κάτσε κανένα save. Αλλά. Θέλω να πατήσω το Sam's τέτοιο είναι πολύ καλύτερο το DLC, το είπα. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς για εμάς και για εσάς. Θα τα πούμε. Θα τα πείτε αύριο με τον Κώστα. Ναι, αύριο το απόγευμα λογικά. Πες να παίξουμε τότε το απόγευμα, έχεις τίποτα να κάνεις. Σήμερα. Αύριο, ρε. Σήμερα δεν θα πω, αλλά. Όχι, δεν μπορεί να πω το βράδυ, ίσως να παίξουμε την Ελένη, να παίξουμε το E-Text 2. Τίποτα. Μπορεί να παίξουμε μια τότε. Ναι. Ωραία. Να δείτε πόσο καλοί είμαστε και στην τότε. Είμαστε πολύ καλοί. Okay. Εγώ είμαι καλύτερος. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Bye.